Την επόμενη ενότητα. Κάλεσε τους παρακαλώ. Πώς λέγεται η ενότητά μας, ποιος είναι ο τίτλος της? Θεσσαλονίκη και Ανατομή. Η Θεσσαλονίκη, λοιπόν. Σε 3 λεπτά θα αρχίσει η συζήτηση πάνω στην ενότητα η Θεσσαλονίκη και Ανατομή. Όποιος θέλει να την παρακολουθήσει, παρακαλώ, ας έρθει εδώ στην αίθουσα που γίνεται η συζήτηση. Οι ομιλητές είναι ο κύριος Στέργιος Λογοθετίδης, καθηγητής νανοτεχνολογίας, ο κύριος Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος, καθηγητής και πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας, ο κύριος και τεχνολογικής ανάπτυξης, μάλιστα. Ο κύριος Νίκος Ευθυμιάδης, πρόεδρος του Ομίλου Ρεδεστός και πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ο διδάκτορ Σπυρίδων Βουτετάκης, διευθυντής του Εργαστηρίου Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διεργασιών, Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, και ο διδάκτορ Λεωνίδας Χατζηθωμάς, καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων Mediterranean College, εκπαιδευτικός συνεργάτης Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Λοιπόν, να περιμένουμε 1 λεπτό ακόμη, μήπως υπάρχει κάποιος που θέλει να προσέλθει στη συζήτηση και θα αρχίσουμε. Οι κιθάρες εδώ είναι. Λοιπόν, αρχίζουμε τη συζήτηση στην ενότητα η Θεσσαλονίκη καινοτομή. Νομίζω όλοι όσοι είστε παρόντες σε αυτή την αίθουσα έχετε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάνω σε θέματα καινοτομίας και μια διαρκή αγωνία που πηγαίνουμε και ως επιχειρήσεις, όσοι εργάζεστε σε επιχειρήσεις ή θέλετε να εργαστείτε ή θέλετε να δημιουργήσετε επιχειρήσεις και πώς πηγαίνουμε και ως χώρα από άποψη οικονομική. Λίγο πολύ το κλίμα με την οικονομία είναι γνωστό. Υπάρχει μια φθήνουσα πορεία σε όλους τους τομείς. Δεν υπάρχει καμιά ελπίδα φωτός. Ούτε χθες είχαμε κάποια λάμψη, κάποια έκλαμψη μετά τα μέτρα που πέρασαν από τη Βουλή, για τα οποία μας προειδοποιούσαν πως αν περάσουν θα αρχίσει κάτι να αλλάζει. Προς το παρόν δεν το διαισθανόμαστε. Και, εν πάση περιπτώσει, η τελευταία ψηφοφορία και οι αντιδράσεις των αγαπητών εταίρων μας, νομίζω μας κάνουν ακόμη περισσότερο να συνειδητοποιήσουμε πως πρέπει να βασιστούμε στις δικές μας δυνάμεις. Αν δεν βασιστούμε στις δικές μας δυνάμεις, με την έξωθεν βοήθεια αποκλείεται, μάλλον βοήθεια, ακριβώς σαν βοήθεια μπορεί να λειτουργήσει. Και νομίζω το είπε πολύ καλά και παλαιότερα, πολύ πριν από εμάς, και ο εθνικός ποιητής στον ύμνο προς την ελευθερία. Έτσι. Πόσο δύσκολες είναι οι θύρες όταν η χρία τις κρουταλεί. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την καινοτομία στη Θεσσαλονίκη. Η καινοτομία είναι, όλοι το πιστεύουν αυτό, ίσως ένας κλάδος όπου μπορούμε με την ευφυΐα που διαθέτουμε ως λαός και την ευελιξία να διαπρέψουμε, φτάνει να συντρέξουν κάποιες προϋποθέσεις και από άποψη κρατικής πρωτοβουλίας
και από άποψη τουλάχιστον αποκρατικής πρωτοβουλίας, όταν λέμε τουλάχιστον να αφήσουν, να επιτρέψουν με ένα πλαίσιο χαλαρό ή όποιο πλαίσιο διαμορφωθεί, πρωτοβουλίες ανθρώπων που αγαπούν αυτόν τον χώρο, θέλουν να δραστηριοποιηθούν, έχουν δείξει δείγματα γραφής και νομίζω ότι μπορούν να συμβάλλουν με την προσπάθεια που καταβάλουν σε μια ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Να μην φλιαρώ εγώ, είμαι απλώς ο συντονιστής αυτής της, αυτού του τμήματος της σημερινής ημερίδας. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Στέργιο Λογοθετήδη, καθηγητή νανοτεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, θα παρακαλούσα να κάνει μια παρέμβαση η κυρία Μάρα Χαχαμίδου, η οποία είναι μέλος του Advisor Board της Ελληνικής Ένωσης Spin-off και Start-up Επιχειρήσεων. Αυτό το startup, κατά μία πρόχειρη μετάφραση, μεταφράζεται νεοφυών επιχειρήσεων. Κυρία Χαχαμίδου, σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την πετυχημένη διοργάνωση σήμερα. Ένα λεπτό να ανοίξω λίγο κάποια slides. Λοιπόν, ονομάζομαι Χαχαμίδου Μάρα και εκπροσωπώ ως μέλος του Advisory Board, το Hellenic Startup Association ή αλλιώς Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων. Εδώ είναι το site το οποίο μπορείτε να επισκεφτείτε, αν θέλετε κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Εγώ θα σας πω έτσι πολύ λίγα πράγματα αρχικά. Έχουμε μόνο ένα χρόνο από τότε που δημιουργηθήκαμε. Κυρίως ξεκινήσαμε με δράση στην Αθήνα, αλλά στόχος είναι να επεκτείνουμε τις δραστηριότητες μας και σε άλλες πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη. Και ποιος είναι ο στόχος λοιπόν αυτής της ένωσης? Η ένωση απαρτίζεται από εταιρείες start-up, δηλαδή εταιρείες όπως έχουν οριστεί που βασίζονται στην καινοτομία. Καινοτομία όμως όπως αναφερόμαστε στη γενικότερη έννοιά της. Έτσι λοιπόν σε περίοδους κρίσης όπως αυτή που διανύουμε, προσπαθούμε να δικτυώσουμε και να βοηθήσουμε τους νέους επιχειρηματίες που δημιουργούν αυτές τις νέες επιχειρήσεις, προκειμένου να τους παρέχουμε κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα κάποιες εκδηλώσεις που διοργανώνουμε, όπως το «Είμαι, κάνω, θέλω», όπου παρουσιάζονται κάποιες ιδέες και δίνονται κάποιο feedback για να υποστηρίξουμε αυτούς τους νέους επιχειρηματίες. Παραδίδονται κάποια σεμινάρια για να τους παρέχουμε κάποιες περισσότερες πληροφορίες, τις οποίες μπορεί να χρειάζονται για την συνέχιση της επιχείρησης που έχουμε δημιουργήσει και βεβαίως να προωθήσουμε τα μέλη μας είτε μέσα από το site είτε μέσα από κοινές επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν, κατά τη διάρκεια του 2012 γίνανε δύο από αυτές τις εκδηλώσεις του «Είμαι, κάνω, θέλω» στην Αθήνα. Σύντομα θα δημιουργηθούν και άλλες και στη Θεσσαλονίκη, θα ενημερωθείτε σχετικά. Στην Αθήνα επίσης διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, συνδιοργανώθηκε η επιχειρηματική εβδομάδα και θέλουμε ένας από τους στόχους μας να το καθιερώσουμε αυτό στην Ελλάδα. Και βεβαίως μια πρωτοβουλία, επειδή ακριβώς γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα σε θέματα χρηματοδότησης, είναι να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο από Business Angels, το οποίο θα είναι σε στενή συνεργασία και με το European Business Angel Network. Πολύ γρήγορα σας ανέφερα ποιες ήταν οι δράσεις μας αυτόν τον χρόνο και βεβαίως ποιες είναι οι στόχοι για τα επόμενα χρόνια. Ήδη υπάρχουν κάποια μέλη που το ίδρυσαν το σύλλογο, τη συγκεκριμένη ένωση. Ο στόχος είναι να συμμετέχουν εταιρείες start-up, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διάφορες περιοχές, όπως νέες τεχνολογίες, αλλά και στον πολιτισμό, στην αγροβιοτεχνολογία και σε άλλα θέματα. Νομίζω ότι μπορείτε να επισκεφτείτε στο site μας για περισσότερες πληροφορίες, για να μην πάρω παραπάνω χρόνο από τις επόμενες παρουσιάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε, κυρία Χαχαμίδου. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Στέργιος Λογοθετήδης, καθηγητής και διευθυντής εργαστηρίου νανοτεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και του Μεταπτυχιακού Τμήματος Νανοτεχνολογίας. Σας ακούμε, κύριε Λογοθετήδη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Σαββίδη. Ενώ περιμένουμε να εμφανιστεί λίγο η εικόνα, θα ήθελα από το βήμα αυτό να ευχαριστήσω την κυρία τη Ραλιό, η οποία σε πείσμα των καιρών
σε πείσμα της αδιαφορίας φορέων που θα έπρεπε να στηρίζουν αυτές τις πρωτοβουλίες, αντιστέκεται και προσπαθεί. Η θεματική λοιπόν αυτή παρουσίαση τώρα για το Θεσσαλονίκη καινοτομή, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται όμως εδώ. Χρειάζεται μια καινοτομία στην παρουσίαση των PowerPoint. Το Θεσσαλονίκη καινοτομή, λοιπόν. Μου φαίνεται αυτή η τεχνολογία λίγο απαρχαιωμένη, γιατί εγώ δουλεύω μόνο με το touch πλέον. Όπως το F5. Ωραία, λοιπόν. Η ομιλία η δική μου θα είναι για την νανοτεχνολογία, την οποία δεν θα μείνω για να σας πω τι είναι νανοτεχνολογία και τα οργανικά ηλεκτρονικά. Ίσως θα πω περισσότερα τι είναι τα οργανικά ηλεκτρονικά, περισσότερο σε εικόνες. Αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι η ευκαιρία η οποία εδώ παρουσιάζεται και δείχνει ότι μπορεί η λέξη νάνο να είναι ελληνική, η τεχνολογία ελληνική, το νανοτεχνολογία πάλι ελληνικό, ελληνική λέξη, και μας δείχνουν ότι όλα ξεκινούν από τα πολύ μικρά, όμως δημιουργούν μεγάλα πράγματα και πρώτα απ' όλα, όπως βλέπετε, δημιουργεί μία αγορά η οποία είναι 3 εκατομμυρίων. Η παρουσίαση, λοιπόν, μιλάει για αυτό ακριβώς το πράγμα και θα δούμε λίγα πράγματα για αυτή την αγορά της νανοτεχνολογίας. Να ορίσω ένα κομμάτι, η νανοτεχνολογία, όπως θα δούμε, καλύπτει πλέον κάθε τι το οποίο αντιλαμβανόμαστε, δεν είναι επιστήμη πλέον, δεν είναι επιστημονικό κομμάτι μόνο, αλλά αφορά κάθε τι το οποίο υπάρχει γύρω μας και αφορά, από την άλλη μεριά, την εξέλιξη της τεχνολογίας μας και του πολιτισμού μας. Ένα κομμάτι, λοιπόν, από την νανοτεχνολογία είναι τα οργανικά ηλεκτρονικά. Θα αναφέρω τις εφαρμογές γρήγορα σε εικόνες και την αγορά η οποία ανοίγει. Θα μιλήσω για την έρευνα και την καινοτομία εδώ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, πώς ξεκινάει η δημιουργία, το clustering, οι συστάδες και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες, και θα δώσω μερικά παραδείγματα, τα πρώτα παραδείγματα από εταιρείες, τα startups που είδαμε προηγουμένως που άρχισαν να δημιουργούνται πάνω στο φορέα, στον τομέα των οργανικών ηλεκτρονικών. Είναι λοιπόν η τεχνολογία ένα πολυθεματικό πεδίο. Δεν είναι μια ανακάλυψη, δεν είναι μια επιστήμη. Είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο που μπορεί να ξεκίνησε από τη φυσική, χημεία, βιολογία, αλλά οι τέχνες, η μηχανική, το engineering, η ιατρική, η φαρμακευτική, η βιολογία, η βιοτεχνολογία, τα μαθηματικά, η πληροφορική συνδυάζονται και δίνουν απαντήσεις πλέον σε μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος, που αντιμετωπίζει ο πολιτισμός μας από εδώ και πέρα και ιδιαίτερα η ιατρική. Αλλά, όπως ανέφερα, δημιουργεί μια τεράστια αγορά. Μια αγορά η οποία προβλέπεται να είναι περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ή ευρώ, το ίδιο είναι εκεί γύρω είμαστε, σε 3-4 χρόνια από τώρα. Το 2020 να φτάνει τα 4 τρισεκατομμύρια, ενώ ήδη το 2011 αναφέρονται πάνω από 100.000 νέες, σημειώστε, εταιρείες νανοτεχνολογίες σε όλο τον κόσμο, και καταλαβαίνετε βέβαια ότι οι εταιρείες αυτές δεν δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα. Μόνον 20 περίπου μετράμε, και αν είναι 20 μπορεί να είναι και 17 και 16, δηλαδή φανταστείτε 1 στις κάθε 10.000 και λιγότερο. Δηλαδή, αν δεν κινηθούμε γρήγορα, θα χάσουμε οποιοδήποτε ευκαιρία παρουσιάζεται μέσα από αυτό, από αυτή την επανάσταση. Να πω δύο λόγια, λοιπόν, για τα συμβατικά ηλεκτρονικά, τα οποία βασίζονται πάνω στο πυρίτιο. Άφησα και το κινητό μου εκεί που ήθελα να δείξω, να σας δείχνω μερικές φορές. Είναι το άκαμπτο. Είναι η τεχνολογία που δημιουργεί αυτά τα chips του πυρητίου, η ανόργανη ημιαγωγή, η οποία έφτασε μέχρι εδώ και θα συνεχίσει βέβαια
ξόδεψε ο πολιτισμός μας, ο άνθρωπος, πολλά δισεκατομμύρια, πάνω από 200 δισεκατομμύρια σε έρευνα και ανάπτυξη και χρησιμοποιεί, και τώρα παίρνει τα ωφέλη από αυτήν. Έχει όμως, είχε προβλήματα να δώσει απαντήσεις σε μια σειρά από προβλήματα. Μπορεί να έριξε την αποθήκευση, μάλλον να έχουμε την ικανότητα να αποθηκεύουμε πιο εύκολα, κατά 10 τάξεις μεγέθους, να έριξε την ισχύ που καταναλώνουμε σε υπολογισμούς, σε επικοινωνίες, αλλά έχει προβλήματα είτε γιατί χρησιμοποιεί δαπανηρή τεχνολογία, είτε γιατί χρησιμοποιεί διεργασίες οι οποίες γίνονται σε υψηλές θερμοκρασίες, είτε γιατί δεν είναι ανακυκλώσιμη, αλλά ένα από τα μεγαλύτερα επίσης προβλήματα είναι ότι σήμερα για να γίνει μια σοβαρή επένδυση και να βγουν καινούργια προϊόντα και μετά να πολλαπλασιαστούν σε μικρότερες εταιρείες, απαιτεί μια επένδυση από 2 ως 10 δισεκατομμύρια και βεβαίως τέτοιες επενδύσεις πλέον δεν γίνονται ούτε στην Ευρώπη, ούτε στην Αμερική, αλλά εδώ και λίγα χρόνια, περίπου μια δεκαετία, γίνονται μόνο στην Ασία και κυρίαρχα αυτές τις μέρες στην Κίνα. Από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι τα άκαμπτα υποστρώματα πάνω στα οποία βασίζεται και αναπτύσσεται αυτή η τεχνολογία, τα ηλεκτρονικά μας ή τα φωτοβολταϊκά μας, έχουμε μια άλλη καινούργια τεχνολογία η οποία μας δίνει, όπως βλέπετε, μια ευελιξία. Μπορεί να πάνε σε εύκαμπτα υποστρώματα να αναπτυχθούν τα καινούργια ηλεκτρονικά μας, οι καινούργιες εφαρμογές, οι οποίες επιπλέον μπορούν να αναπτυχθούν πάνω σε μεγάλες επιφάνειες, σε μαζική παραγωγή και βεβαίως είναι ανακυκλώσιμες, είναι συμβατές με τις λειτουργίες που θέλει σήμερα ο άνθρωπος, ο πολιτισμός μας, είναι βιοσυμβατές και το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι απαιτούν μικρά κεφάλαια, επενδυτικά κεφάλαια, από εκατομμύρια μέχρι δεκάδες ή 100 εκατομμύρια. Όποιος επενδύσει γρηγορότερα και ταχύτερα θα πάρει και τα ωφέλη από αυτά. Γιατί λοιπόν θέλουμε τα οργανικά ηλεκτρονικά? Περιμένουμε να έχει μια κυρίαρχη επίδραση και επιρροή τα επόμενα χρόνια για τους απλούς λόγους. Ανέφερα ήδη κάποιους από αυτούς. Αλλά επιπλέον μας δίνει τη δυνατότητα, μας κάνει τα ηλεκτρονικά πιο προσωπικά. Μας κάνει τα ηλεκτρονικά, όπως είπα προηγουμένως, πιο ορατά, πιο ψηφιακά, πιο οι τεχνολογίες, το touch και η ακοή, η οποία θα έρθει στην πληροφορία, μας δίνει την νέα ενέργεια, την πράσινη ενέργεια και μας δίνει την ολοκλήρωση με την προηγούμενη τεχνολογία του πυρητίου, την μικρο και την άνω ηλεκτρονική, αλλά ιδίως ολοκληρώνει μια σειρά από καινούργιες ιδιότητες, όπως είναι η ευκαμψία, το να τα μεταφέρουμε όπου θέλουμε, να τα φορέσουμε πάνω μας, να είναι ευθυνά και να είναι μιας χρήσης και κυρίως αναφέρω εδώ και δείχνω λέξεις που ήδη ακούσατε ή ακούτε, τα OLED, είναι τα Organic Light Emitting Diodes και θα μας κάνουν τις οθόνες, θα μας κάνουν το φωτισμό, θα πω δύο λόγια, θα μας κάνουν τα καινούργια φωτοβολταϊκά, τα καινούργια τρανζίστορες, τους αισθητήρες, τις μπαταρίες, οι οποίες θα τυπώνονται πλέον και θα γίνονται σε ειδικούς θαλάμους. Θα αναφέρω με λέξεις μερικά πράγματα τώρα, πώς είναι αυτές οι εφαρμογές και ποιες είναι οι αγορές οι οποίες ανοίγουν μπροστά μας, ξεκινώντας από την ενέργεια. Βεβαίως, δεν θα ξεκινήσει με την μαζική παραγωγή, γιατί το κόστος ακόμη είναι ακριβό και είναι σε δοκιμαστικά επίπεδα. Θα ξεκινήσει από τα φορητά, τα εύκαμπτα συστήματα των φωτοβολταϊκών, από τα αυτόνομα συστήματα, τα κουβαλάμε στην τσάντα, μια τσάντα, τα έχουμε πάνω στα ρούχα μας και γενικά από τα ηλεκτρονικά, όπως αναφέρουμε αυτά τα οποία είναι τα consumer electronics. Και το επόμενο βήμα θα είναι τα επόμενα χρόνια από το 2018 με 20 να προχωρήσουμε σε μαζική παραγωγή, να μπαίνουν στα κτίρια, βλέπετε αρχίζουν και μπαίνουν χρώματα πλέον, η αισθητική παίζει κυρίαρχο ρόλο εδώ, να μπαίνουν στα θερμοκήπια με μεγάλες εγκαταστάσεις, να μπαίνει στο δίκτυο της ΔΕΗ κτλ. Από την άλλη μεριά έχουμε τον φωτισμό. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε σήμερα είναι παμπάλες, 100-120 χρόνια παλιές, είναι δαπανηρές σε ενέργεια. Δίνουμε 100 βατ και παίρνουμε πίσω 5 σε φωτισμό, 95 σε θερμοκρασία. Τεράστια απώλεια για τον πλανήτη μας. Οι τεχνολογίες λοιπόν, οι οποίες βασίζονται στα οργανικά ηλεκτρονικά, τα OLED, για τον φωτισμό, θα αποδίδουν, υπολογίζεται γύρω στο 70%,
οι εφαρμογές το δείχνουν αυτό, 70% πίσω, 100 δίνουμε βατ, 70 παίρνουμε σε φωτισμό, αλλά επιπλέον βλέπουμε αυτό το decoration πλέον, το χρώμα το οποίο μπαίνει παντού και το οποίο αλλάζει την αίσθηση την οποία είχαμε για τον φωτισμό, αλλά και και τους χώρους στους οποίους ζούμε. Το ίδιο συμβαίνει και με τις οθόνες, οι οποίες γίνονται πλέον οι οθόνες, οι εύκαμπτες, οι τεράστιες. Αλλά μπορούμε να πάμε και να δούμε τις ίδιες εφαρμογές στα αυτοκίνητα, στα αεροπλάνα, στα κρουαζερόπλοια, στα πλοία, όπου οι οθόνες, ο φωτισμός, η ενέργεια, τα κλωστοϊφαντουργικά και η πληροφορία μπερδεύονται μαζί για να δώσουν την αίσθηση την οποία περιέγραψα, το decoration, την αισθητική, την άλλη κατάσταση την οποία μέχρι σήμερα δεν ασχολήθηκε η τεχνολογία. Ένα μεγάλο παράδειγμα θα είναι τα έξυπνα, τα κλωστοϊφαντουργικά προϊόντα, τα οποία θα σωματώνουν το φωτισμό, την ενέργεια, την πληροφορία, τους αισθητήρες και επομένως θα γινόμαστε, καθώς θα τα φοράμε αυτά εδώ, θα τα μεταφέρουμε και επομένως γινόμαστε ενεργειακά αυτόνομοι και επικοινωνιακά αυτόνομοι. Αλλά και ένας κλάδος ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για την Ελλάδα είναι το food packaging. Ξεκινάνε με τα smart tags, τα οποία τυπώνονται πλέον πάνω στις ζελατίνες ή στο υλικό το οποίο κάνει το υλικό το οποίο το περιτύλιγμα, ή μπαίνουν οι αισθητήρες και κουβαλάνε όλη την πληροφορία για οτιδήποτε συμβαίνει ένα προϊόν και οπουδήποτε και βρίσκεται. Τι αγορά δημιουργεί αυτό εδώ? Περίπου ξεκινάμε σήμερα, είμαστε λίγο κάτω από τα 8 εκατομμύρια δισεκατομμύρια δολάρια και προβλέπεται σε μια δεκαετία περίπου να πλησιάσει τα 60-70 δισεκατομμύρια δολάρια γύρω από τις εφαρμογές τις οποίες περιέγραψα. Αρχικά θα ξεκινήσει κυρίως να γίνεται η τεχνολογία αυτή να αναπτύσσεται και το βλέπουμε ήδη. Τα τηλέφωνά μας, Samsung, Apple, κάνουν τα OLED, αναπτύσσουν πάνω σε γυαλί και αργότερα γύρω στο 35-40% θα φτάνει να γίνονται πάνω σε εύκαμπτα υποστρώματα, κυρίως να εκτυπώνονται πλέον, όπως η μελάνη με τον laser printer, τους οποίους έχουμε, ή τα inkjet, αυτή θα είναι η τεχνολογία. Εδώ αναφέρω τώρα μια αγορά που δεν πάει το μυαλό σας και δεν πάει το μυαλό κανενός, για τα φωτοβολταϊκά, για παράδειγμα, που θα είναι από τις αρχικές αγορές. Έχει να κάνει με την αγορά στις αναπτυσσόμενες χώρες. Φανταστείτε λοιπόν, αν δεν το έχετε ακούσει ποτέ, ότι υπάρχουν 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη οι οποίοι δεν έχουν ηλεκτρισμό. Κυρίως είναι 550 εκατομμύρια στην Αφρική, 400-450 εκατομμύρια στην Ινδία, 150 εκατομμύρια στην Κίνα κτλ. Φανταστείτε ότι μόνο οι άνθρωποι στην Αφρική για τον ηλεκτρισμό τους χρησιμοποιούν τις λάμπες της κυροζήνης. Μόνο για αυτές πληρώνουν το χρόνο γύρω στα 38 δισεκατομμύρια, στην Αφρική μόνο, δολάρια το χρόνο, δισεκατομμύρια δολάρια. Να πω ένα άλλο νούμερο, ότι 500 δισεκατομμύρια άνθρωποι ξοδεύουν για τα κινητά τους σε αυτές τις περιοχές, περίπου ο καθένας 25 δολάρια το χρόνο, που σημαίνει άλλα 10-15 δισεκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή, μόνο στην Αφρική, 50 με 60 δισεκατομμύρια για αυτές τις δύο απλές εφαρμογές. Αυτό είναι το εργαστήριο το δικό μας, το οποίο είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ένα εργαστήριο το οποίο αποτελείται από μέλη, από νέα μέλη. Μέχρι πρόσφατα ήμουν το μόνο μέλος το οποίο ήταν προσωπικό του Πανεπιστημίου. Συνεχίζει λοιπόν να δουλεύει με νέους ανθρώπους, φοιτητές, μεταπτυχιακούς και μεταδιδάκτορες, γύρω στα 25 άτομα, και ασχολείται με αυτές τις τεχνολογίες. Θα ήθελα να δείξω λοιπόν το εγχείρημα αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα εγχείρημα, μια πρωτοβουλία, μέσα στο ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα, στο οποίο δεν παίρνει από πουθενά καμία οικονομική ενίσχυση, αλλά κάνει χρήση όλων εκείνων των δυνατοτήτων, των οικονομικών δυνατοτήτων, ανταγωνιστικών δυνατοτήτων, τόσο από την Ελλάδα, όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία παρουσιάστηκαν εδώ στην Ελλάδα, ξεκίνησαν το 1991-92. Ξεκίνησε λοιπόν, οι μπάλες αυτές σημαίνει ότι είναι έργα μεγάλα, πολλών εκατομμυρίων ευρώ, τις διάφορες χρονικές περιόδους, τα χρηματοδοτικά πλαίσια, και τα οποία έχουν να κάνουν με την τεχνολογία, την νανοτεχνολογία, ουσιαστικά συμμετείχε στην ανάπτυξη αυτού του κλάδου, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Και λίγο αργότερα ξεκινάει, θα δούμε γύρω στο 2000,
με τη δημιουργία μιας καινούργιας εποχής τεχνολογίας που είναι τα οργανικά ηλεκτρονικά. Δεν μπήκαμε κάποια στιγμή σε αυτά, αλλά είμαστε από την πρώτη μέρα και μαζί με άλλους συναδέρφους, partners όπως λέμε, εταιρείες από όλη την Ευρώπη, δημιουργήσαμε και φτιάξαμε αυτή την τεχνολογία. Θέλω να πω λοιπόν ότι την τεχνολογία την φτιάξαμε, την έχουμε στα χέρια μας, είναι δική μας. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Πρέπει να την χρησιμοποιήσουμε κιόλας. Πάνω από 80 εκατομμύρια προγράμματα διαχειρίστηκε το εργαστήριο αυτό εδώ, LTF1 Τεχνολογίας, τα τελευταία 18-20 χρόνια. Να σας δείξω μια εικόνα πώς περίπου γίνεται αυτό το πράγμα. Ξεκινάω λίγο γύρω στο 97 με 2000, καθώς αλλάζουμε εποχή. Αλλάζουμε όμως διπλή εποχή. Το μεν εργαστήριο μπαίνει στην καινούργια περίοδο των οργανικών ηλεκτρονικών. Η δε Ελλάδα χάνεται, ή οι φορείς ή οι εταιρείες δεν υπάρχουν πλέον να μας ακολουθήσουν. Μέχρι τότε οι εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, ακόμη και η BIC, με την οποία και ακόμη σήμερα συνεργαζόμαστε, ασχολείται με άλλα αντικείμενα, δεν δημιουργούνται άλλες καινούργιες εταιρείες. Είναι η εποχή του χρηματιστηρίου. Η εποχή που αρχίζει να καταστρέφεται ένα μεγάλο κομμάτι της τεχνολογίας, καινοτομίας και των καινούριων πραγμάτων και επενδύσεων στην Ελλάδα. Και όμως απευθυνθήκαμε στην Ευρώπη και η χρηματοδότηση έρχεται αποκλειστικά για 8-9 χρόνια μόνο από εκεί και βλέπουμε μια σειρά από έργα που αναπτύσσουμε με άλλους φορείς, καθοδηγούμε την έρευνα στα οργανικά ηλεκτρονικά στην Ευρώπη και μόλις πριν 2 χρόνια που ξεκίνησε το ΕΣΠΑ, βλέπει κανείς ότι μπαίνουμε σε ένα καινούργιο εργαλείο. Μεταφέρουμε όλη αυτή τη γνώση, τεχνολογία σε ελληνικούς φορείς. Παρασύρουμε 10-15 από αυτές τις εταιρείες, ελληνικές εταιρείες, να συμμετέχουν στην παραγωγή και τη δημιουργία καινούριων προϊόντων, ενώ την ίδια στιγμή συνεχίζουμε τη δράση με την Ευρωπαϊκή Ένωση με καινούργια προγράμματα. Όπως θα δείτε εδώ, ήδη η χρηματοδότησή μας πηγαίνει μέχρι το 2016. Έχουμε τα κεφάλαια, έχουμε την δυνατότητα να δημιουργήσουμε καινούργια τεχνολογία και καινοτομία, αλλά ξανά λέω, δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να πάμε στην επόμενη φάση. Μερικές εικόνες θα περάσουν εδώ από προϊόντα, τα οποία είναι προϊόντα που βγάλαμε μαζί με τους φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε στην Ευρώπη και τους οποίους καθοδηγούμε. Δύο λεπτά, κύριε Λογοδετήδη. Εννοώ την Siemens, εννοώ την Applied Materials, φορείς ή ελληνικά έργα, όπως είναι αυτά εδώ. Θα έρθω λοιπόν αυτή τη στιγμή να δείξω μια δράση η οποία στηρίζει την περιοχή και την ανάπτυξη της τεχνολογίας, αλλά όχι απλώς την ανάπτυξη, αλλά την ενίσχυση της με ένα έργο ευρωπαϊκό, το οποίο λέγεται το Rolemac, και κάνει τη Θεσσαλονίκη, το Τμήμα Φυσικής στο Αριστοτέλειο, κέντρο των οργανικών ηλεκτρονικών στην Ευρώπη, ένα κέντρο αριστείας. Και με ένα έργο, τελειώνοντας εδώ με το R&D, το οποίο θα ξεκινήσει τον Γενάρη, ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ, όλη η τεχνολογία στην πραγματικότητα θα έρθει εδώ στην Ελλάδα, που θα έχει σαν αποτέλεσμα να παράγει 2 πιλωτικές γραμμές παραγωγής φωτοβολταϊκών και συστημάτων OLED για φωτισμό. Ένα σύστημα, ένα μεγάλο δίκτυο το οποίο έχει δημιουργηθεί από το 2003 πλέον με 326 οργανισμούς από όλο τον κόσμο, περισσότεροι είναι από την Ελλάδα και από την Ευρώπη, με 50 βιομηχανίες οι οποίες στηρίζουν αυτή τη δραστηριότητα ανάπτυξης στην περιοχή μας, μαζί με την επόμενη φάση, η οποία είναι ένα κλάστερ, και είναι το κλάστερ Hellenic Organic Printed Electronic Industry. Είναι η HOP Industry. 15 φορείς παραγωγικοί. 11 φορείς που υπάρχουν σήμερα και στρέφονται προς εφαρμογές των οργανικών ηλεκτρονικών και 3 καινούργιοι φορείς, 3 start-up εταιρείες, προσπαθούν λοιπόν να κάνουν χρήση και εκμετάλλευση αυτών των προϊόντων. Ο ρόλος είναι να φτιάξουμε μια υποδομή, να δημιουργήσουμε από τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, να φτιάξουμε το κατάλληλο προσωπικό, αλλά κυρίως να κάνουμε την εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων των εφαρμογών που υπάρχουν ήδη και βγάζουν. Μία σειρά, εδώ φαίνεται, από 7 demonstrators. Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω δείχνοντας τις 3 καινούργιες startup, αυτές που ανέφερε, το είδος των εταιριών που ανέφερε η κυρία Χαχαμίδου, που δημιουργήθηκαν, την Organic Electronic Technologies, την Define και την Anotypos. Και
αισιοδοξούν ότι θα βοηθήσουν σε αυτό το μετασχηματισμό της παραδοσιακής τεχνολογίας, όπως είναι η κλωστοφαντουργία ή των παραδοσιακών ηλεκτρονικών ή των προϊόντων φαρμακευτικής ή χημικών υλικών, να δώσουν τις καινούργιες έννοιες της προστιθέμενης αξία την οποία σας περιέγραψα προηγουμένως. Τελειώνοντας, ήθελα να πω ότι η Θεσσαλονίκη έχει γίνει ένα κέντρο, αναφέρεται σε ένα κέντρο νανοτεχνολογίας, με ένα συνέδριο, πολυσυνέδριο που κάνει κάθε χρόνο, το οποίο γίνεται για 10 χρόνια συνέχεια εδώ στη Θεσσαλονίκη, τον μήνα Ιούλιο, αρχές Ιουλίου. Συμμετέχουν πάνω από 700 τεχνολόγοι πανεπιστημιακοί. Η πόλη έχει αγκαλιάσει αυτή την εκδήλωση και είναι ένα πολυσυνέδριο με προσπάθεια να παρουσιαστούν όλα τα τεχνολογικά επιτεύγματα, όχι μόνο της περιοχής μας, αλλά και της Ελλάδος γενικότερα. Τελειώνοντας λοιπόν, θα ήθελα να σας καλέσω όλους την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου, στο Electra Palace, η είσοδος θα είναι ελεύθερη, για να φτιάξουμε, θα είναι το δεύτερο stakeholder meeting, το οποίο έχει τίτλο «Η ανάπτυξη της βιομηχανίας των οργανικών ηλεκτρονικών στην Ελλάδα». Ευχαριστώ πολύ και σας, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λογοδοτίδη. Ο κύριος Λογοδοτίδης ήταν από τους πρώτους επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί στην Ελλάδα, ενδεχομένως και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με την νανοτεχνολογία. Εισήγαγε την έννοια και την επεξεργάστηκε όταν πολλοί εξημών δεν γνώριζαν τι σημαίνει ακριβώς νανοτεχνολογία. Έχει δουλέψει αρκετά, πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Έχει δώσει διεθνή διάσταση στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει. Τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Άλλωστε, η νανοτεχνολογία και οι καινοτομίες που θα ακούσουμε και στη συνέχεια είναι ίσως και το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος, καθηγητής και πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος είναι πολυβραβευμένος Έλληνας επιστήμονας με πολύ σημαντικά διεθνούς εμβέλειας πήγε στο βήμα βραβεία. Θα τον ακούσουμε και θα συμπληρώσουμε την δραστηριότητά του όπως την αντιλαμβανόμαστε δημοσιογραφικά μετά το τέλος της ομιλίας του. Καλημέρα και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας αναπτύξω το όραμά μου για τη Θεσσαλονίκη του μέλλοντος ως ενεργειακής Μητρόπολης, ένα όραμα το οποίο έμπρακτα το κυνηγάμε τα τελευταία 10 χρόνια μέσα από τις τεχνολογίες που αναπτύσσουμε και νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Η δουλειά που θα σας περιγράψω γίνεται στο ΕΚΕΤΑ, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το οποίο μάλλον δεν χρειάζεται καμία άλλη εισαγωγή. Αλλά πριν ξεκινήσω, επειδή παίρνω αφορμή από την παρουσία του κυρίου Παντελή Σαββίδη, δημοσιογράφου, και ήθελα να ξεκινήσω δημοσιογραφικά, πήγα λίγο πίσω στο παρελθόν και σκέφτηκα πώς θα μπορούσε να περιγράψει κάποιος την εποχή μας. Και νομίζω δεν υπάρχει τίποτα πιο κατάλληλο από αυτή την πρόταση. Ένα φάντασμα πλανάται πάνω από την Ευρώπη. Ποιο είναι αυτό το φάντασμα? Δεν είναι το φάντασμα της δόσης ή της τρόικας ή της κυρίας Αγγέλας Μέρκελ, φαντάζομαι στο μυαλό σας μπορεί να έχει ο καθένας το φάντασμα που τον απασχολεί. Σίγουρο όμως είναι το φάντασμα της βιωσιμότητας του αναπτυξιακού μοντέλου. Το αναπτυξιακό μας μοντέλο έχει χρεοκοπήσει εδώ και πολύ καιρό. Το φάντασμα της ανταγωνιστικότητας. Και βέβαια το φάντασμα της ενεργειακής εξάρτησης, το οποίο είναι κοινό για όλους μας. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Νομίζω ότι πρέπει να αναρωτηθούμε ποια είναι η ταυτότητα της Θεσσαλονίκης. Είναι ωραία να κοιτάμε μακριά, αλλά ακόμα καλύτερα να κοιτάμε κοντά και να κοιτάμε γύρω από την περιοχή μας. Και υπάρχει αυτό που λένε «Think globally, act locally». Επομένως, η δικιά μας η παρέμβαση έχει να κάνει με τα καθ' εμάς. Υπάρχει μια ορολογία που λέγεται «έξυπνη εξειδίκευση». Η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και η Θεσσαλονίκη, γενικότερα η ευρύτερη περιοχή, πρέπει να αναζητήσει αυτή την έξυπνη εξειδίκευση τα επόμενα χρόνια, διότι όλοι τα αναπτυξιακά κονδύλια, τα οποία είναι και η μόνη πηγή χρηματοδότησης που φαίνεται να έχουμε για το μέλλον, δεν θα δίνεται όπως το παρελθόν, και κατά τη γνώμη μου καλό είναι αυτό, αδιάκριτα. Πρέπει να δίνεται εκεί που μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα να είναι τεκμηριωμένο και να φέρνει ακόμα μεγαλύτερα αποτελέσματα. Ένα απλό πράγμα που μπορεί να ρωτήσει κάποιος είναι, υπάρχουν τέτοια ιστορικά παραδείγματα, ή απλά γυρίζουμε γύρω από την ουρά μας και κάνουμε κύκλους? Η ιστορία μιλάει. Άμα δείτε, αυτή η φωτογραφία είναι το 1961. Τυχαίνει να έχω γεννηθεί τη χρονιά εκείνη.
Η Θεσσαλονίκη φέτος γιόρτασε τα 100 και τα γιορτάζει τα 100 της χρόνια και μιλάμε για 10 χρόνια από τώρα τι θα μπορεί να γίνει. Αν πάμε λοιπόν σε αυτή την εποχή και δούμε τις εφημερίδες, είναι ένα πρωτοσέλιδο, τη Μακεδονία 1965, βιομηχανική επανάσταση στη Βόρεια Ελλάδα θα πραγματοποιήσει η κυβέρνηση κέντρου. Πρώτον, η Θεσσαλονίκη θα καταστεί μέγα βιομηχανικό κέντρο. Δεύτερο, η οικονομία θα αναμορφωθεί άρδιν δια σειράς έργων. Τρίτο, η φυσιογνωμία της Μακεδονίας Τράκης θα μεταβληθεί. Τέταρτο, η ανισότητα πρωτευούσης και επαρχιών θα τερματιστεί. Και πέμπτο, το αγαπημένο μου, ο Λιμένας θα καταστεί το ταχύτερο εισάξιο στις γεωγραφικές θέσεις της πόλης. Αν σε κάποιους θυμίζει ένα αίσθημα déjà vu αυτό το πράγμα, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη καινοτομεί. Μετά από 40 χρόνια είμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Και βεβαίως το καλύτερο, ο λαός πλήρως ικανοποιημένος από την κυβερνητική στοργή. Μου αρέσει που οι δημοσιογράφοι της εποχής έχουν πραγματικά μια πολύ καλή χρήση της γλώσσας, την οποία δεν τη βλέπουμε σήμερα, και θα έλεγα, Παντελή, αυτό το πράγμα να αποτελέσει παράδειγμα που να το διδάσκεται. Η στοργή, αυτό που μας λείπει σήμερα πραγματικά είναι η κυβερνητική στοργή. Και βεβαίως, άμα δείτε δίπλα, εδώ κάτι λέει για τους Γάλλους και τον ΝΑΤΟ και το Κυπριακό και κάτι εδώ πέρα για τους Τούρκους. Σχεδόν σαν να έχουμε, να κοιμηθήκαμε τότε και ξυπνήσαμε σήμερα, δεν θα βλέπαμε διαφορά. Βεβαίως, είναι η χρονιά που εγκαινιάστηκε το συγκρότημα της ΕΣΟ Πάπας και άρχισε η βιομηχανική ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκη. Είναι αυτό που λέμε, η Θεσσαλονίκη απέκτησε την ενεργειακή της ταυτότητα. 8 βιομηχανικές μονάδες που αλλάξαν τη μορφή της οικονομίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και άλλη μια μικρή είδηση εδώ, η οποία είναι η πιο καινοτομική είδηση, νομίζω, που έχω διαβάσει. Γερμανός έμπορος αγόρασε 23.000 χελώνες από ένα χωριό της Δράμας, προσφέροντας 5.750 μάρκα, 25 φένικ χελώνα. Αν σήμερα γινόταν αυτό, θα ήταν οικολογική καταστροφή. 23.000 χελώνες όμως την εποχή εκείνη, όπως λέει, άλλες πήγαν σε ζωολογικούς κήπους, ενώ άλλες χρησιμοποιήθηκαν στη βιομηχανία των καλλυντικών, κυρίως για την παρασκευή κρέμας προσώπων. Άρα, δεν είναι τόσο διαφορετική η εποχή μας από ό,τι συνέβαινε τότε. Τι έγινε λοιπόν τότε? Έγινε μια πολύ μεγάλη επένδυση στη Δυτική Θεσσαλονίκη, βιομηχανική επένδυση, η οποία ξεκίνησε τη Θεσσαλονίκη ως βιομηχανικό κέντρο. Είναι αδύνατο να μιλήσουμε για το μέλλον της ανάπτυξης αυτής της περιοχής χωρίς βιομηχανική παραγωγή. Είναι ένα αξίωμα το οποίο οποιοδήποτε δεν μπορεί να το δεχθεί, να το βάλει μέσα στο σχεδιασμό του, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Το ΕΚΕΤΑ έχει 4 πυλώνες δραστηριότητας. Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών. Είναι αυτός ο θόρυβος που ακούγεται καμιά φορά έξω, που έχει έναν προσωμιωτή και τον οδηγούν. Ευτυχώς δεν κάνει αυτή τη στιγμή αυτό το θόρυβο. Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων, από το οποίο τυχαίνει να προέρχεται και η δικιά μου ερευνητική ομάδα. Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και το Ινστιτούτο Εφρονοσμένων Βιοεπιστημών. Άρα μπορεί να πει κάποιος ότι καλύπτουμε ένα πολύ μεγάλο φάσμα των επιστημών και των τεχνολογιών, που φαίνεται ότι μπορούν να μας πάνε προς το μέλλον. Η ενέργεια αποτελεί για μας ένα πολύ καθοριστικό σημείο αναφοράς, τόσο για το κέντρο, όσο και για την ευρύτερη ταυτότητα της Θεσσαλονίκης. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες μας στον τομέα της ενέργειας? Μας ενδιαφέρει να μειώσουμε τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα για δύο λόγους, περιβαλλοντικούς αλλά και οικονομικούς. Ό,τι μειώνεις μπορείς να το εξοικονομήσεις από τους φόρους που αναγκάζεσαι να πληρώνεις για τα δικαιώματα των εκπομπών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναπτύξουμε ενεργειακές ύλες που να έχουν ουδέτερο ή μηδενικό αποτύπωμα του άνθρακα. Πρέπει να έχουμε βιώσιμες μεταφορές και βεβαίως πρέπει να έχουμε έξυπνα δίκτυα, έξυπνα περιβάλλοντα, έξυπνες πόλεις. Όλη αυτή η πολύ εξυπνάδα που την λέμε και την πουλάμε συνέχεια πρέπει πλέον να γίνει πράξη. Πώς θα γίνει πράξη? Με πάρα πολλούς τρόπους. Σε ό,τι αφορά την παραγωγή ενεργειακών υλών, έχουμε 2 Ινστιτούτα που δραστηριοποιούνται. Σε ό,τι αφορά τις διεργασίες μετατροπής αυτών των υλών, 3 Ινστιτούτα. Σε ό,τι αφορά πιλωτικές και επιδικτικές εγκαταστάσεις, όλα τα Ινστιτούτα μας. Και σε ό,τι αφορά τις χρήσεις και τις επιπτώσεις αυτών, πάλι έχουμε 2 Ινστιτούτα. Εχμή του δόρατος αυτής της ανάπτυξης είναι η λεγόμενη τεχνολογία ηλιακών καυσίμων. Ο κ. Σαββίδης αναφέρθηκε σε πολλά βραβεία που έχει πάρει η τεχνολογία αυτή, είναι η λεγόμενη τεχνολογία Hydrosol, σύμφωνα με την οποία μπορούμε να μετασχηματίσουμε με τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας 2 άχρηστες εντός εισαγωγικών ενώσεις, όπως είναι το νερό και το διοξείδιο του άνθρακα. Το νερό, μου αρέσει να το λέω πεθαμένο υδρογόνο, και το διοξείδιο του άνθρακα να το λέω πεθαμένο άνθρακα. Είναι το τέλος του άνθρακα. Ο άνθρακας, όταν υπάρχει, έχει τη δυνατότητα να οξυδωθεί και να αποδώσει ενέργεια. Σαν διοξείδιο του άνθρακα όμως δεν έχει κανένα ενεργειακό περιεχόμενο.
Το ίδιο και το νερό. Αν όμως χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία, την ηλιακή ενέργεια, μέσα από ειδικά διαμορφωμένους αντιδραστήρες που έχουμε αναπτύξει, μπορούμε αυτές τις ενώσεις να τις ξανααναδιατάξουμε και να τις κάνουμε πάλι φυσικό αέριο, πετρέλαιο, υδρογόνο, δηλαδή καύσιμα και χημικά. Μπορούμε να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια και επίσης μπορούμε να παράγουμε απομένουσα θερμότητα, την οποία τη χρησιμοποιήσουμε για να αφαλατώσουμε το νερό. Αυτό, σαν τεχνολογία, είναι πλέον πραγματικότητα και προχωράμε στο στάδιο της επιδεικτικής εφαρμογής. Αν θέλει να το δει κάποιος λίγο πιο συγκεκριμένα, αυτό που κάνουμε δεν είναι τίποτα άλλο από το να παράγουμε αυτό που λέγεται στη γλώσσα της χημικής μηχανικής αεριοσύνθεσης, υδρογόνο και μονοξείδιο του άνθρακα. Το υδρογόνο και το μονοξείδιο του άνθρακα, μέσα από γνωστές τεχνολογίες από την αρχή του προηγούμενου αιώνα, μπορεί να γίνουν υδρογονάνθρακες ή αέριοι ή υγροί, όπως επίσης μπορεί να γίνουν και πλαστικά. Δηλαδή, μιλάμε για μια βιώσιμη αποθήκευση τόσο του άνθρακα όσο και του υδρογόνου. Η τεχνολογία αυτή, όπως σας είπα, εξελίσσεται μέσα από μια σειρά πετραδάκι-πετραδάκι μαζεύοντας τα χρήματα από το εξωτερικό, διότι ακόμα και την εποχή που δεν υπήρχε η κρίση, οι δικοί μας κυβερνώντες και γενικά πολιτιακοί και πολιτικοί παράγοντες, το μόνο που κάνανε σε ό,τι αφορά την τεχνολογία είναι να μας δίνουν ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη, τι καλά που τα καταφέρνετε στο εξωτερικό και παίρνετε αυτά τα βραβεία, αλλά όπως λέμε, τίποτα επάνω στο τραπέζι. Με αυτή λοιπόν το συνδυασμό αυτών των έργων, είμαστε έτοιμοι τώρα να αρχίσουμε την κατασκευή μέσα στη χρονιά ενός επιδεικτικού εργοστασίου ηλιοθερμοχημικού, ηλιακών καυσίμων στη Θέρμη. Το όραμά μας είναι να μπορούμε να δώσουμε μια τεχνολογία, μια αλυσίδα τεχνολογιών, καλύτερα, η οποία κλείνει αυτό τον κύκλο τόσο της βιώσιμης κινητικότητας όσο και της καθαρής ενέργειας. Φτιάχνοντας καύσιμα που δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον, διότι ανακυκλώνουμε το νερό και το διοξείδιο του άνθρακα μέσω της ηλιακής ενέργειας, τα χρησιμοποιούμε στις ήδη υπάρχουσες υποδομές, δηλαδή τα αυτοκίνητα που έχουμε σήμερα και τα γνωρίζουμε και έχουν γίνει τεράστιες επενδύσεις και η βιομηχανία δεν θέλει να κάνει καινούργια πράγματα. Όπως γνωρίζετε, η καινοτομία και γενικά όλα αυτά είναι πολύ ωραία, αλλά κοστίζουν. Και σε μια περίοδο κρίσης όπως τώρα, η βιομηχανική παραγωγή είναι κάτι που είναι πολύ δύσκολο να γίνει, διότι απαιτεί μεγάλες επενδύσεις. Εάν όμως μπορείς να βρεις έναν τρόπο ώστε να εξελίξεις χρησιμοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις, τις ήδη υπάρχουσες υποδομές και να παράγεις προϊόντα που είναι εξελιγμένα, καθαρά, τότε έχεις κερδίσει διπλά. Και το περιβάλλον είναι εντάξει, αλλά έχεις διαφυλάξει και τις θέσεις εργασίας και μπορείς να το κάνεις με οικονομικό τρόπο. Επομένως, το δικό μας όραμα είναι το να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να μετασχηματίσουμε τον ήλιο που είναι άφθονος στη χώρα μας, το νερό που επίσης είναι άφθονο και το διοξείδιο του άνθρακα το οποίο παράγεται ούτως ή άλλως από όλες τις διεργασίες καύσης, πάλι πίσω σε καύσιμα. Κλειδί για αυτό το μετασχηματισμό είναι οι τεχνολογίες των ανασωματιδίων που αναπτύσσουμε και των καταλυτών, αλλά δεν αφορούν αυτό το ακροατήριο. Δεν θέλω να γίνω πιο τεχνικός. Υπάρχουν πολλά έργα και πολλές πρωτοβουλίες, οι οποίες προσπαθούν να φέρουν το εργαστήριο και το ΕΚΕΤΑ και την ευρύτερη περιοχή τεχνολογική του κέντρου που βρίσκεται σε ένα άλλο επίπεδο. Ίσως θα έχουμε άλλη ευκαιρία για να μιλήσουμε. Εκείνο που θέλω να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι πώς μπορούμε να πάμε από το τοπικό στο γενικό. Ήδη είμαστε μάρτυρες αυτής της κρίσης που μαστίζει τη χώρα πολλά χρόνια και είναι όχι μόνο τη δικιά μας χώρα, και οι άλλες χώρες είναι στη γραμμή. Οι λεγόμενες PIGS, Portugal, έτσι, Italy, Spain και έπονται στο συνήθως στο PIGS το βάζουμε και δύο I, γιατί μετράνε και την Ιρλανδία μέσα, αλλά νομίζω η Ιρλανδία είναι ξεχωριστή περίπτωση, διότι είχε και διαφορετικές παραδόσεις, αλλά και διαφορετική κουλτούρα από τους Μεσογειακούς. Τι συμβαίνει λοιπόν στην Ευρώπη σήμερα? Υπάρχει ο πόλεμος ανάμεσα στο Βορρά και τον Νότο. Αυτός ο πόλεμος, ο μόνος τρόπος για να λυθεί, είναι αντί να έχουμε την εξάρτηση που έχουμε σήμερα, να δανειζόμαστε από γερμανικές τράπεζες για να αγοράζουμε πάλι γερμανικά προϊόντα, να δημιουργεί μια σχέση συνέργειας. Αυτή όμως πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα. Ποια είναι τα αντικειμενικά δεδομένα? Τα αντικειμενικά δεδομένα είναι ότι ο βιομηχανικός Βορράς παράγει τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα, γιατί είναι ανεπτυγμένος και αυτές οι ποσότητες πρέπει κάπως να διαχειριστούν. Τι προβλέπετε για αυτές τις ποσότητες? Αυτό που μας προτείνουν όλοι είναι να τις συλλέξουμε και να πάμε να τις αποθηκεύσουμε σε κάποιες περιοχές, όπως εδώ έξω από την Νορβηγία ή όπου αλλού βρεθούν, σε υπόγεια σπήλαια, σε κοιλότητες. Ουσιαστικά να μαζέψουμε τα σκουπίδια και να τα βάλουμε κάπου, περιμένοντας ότι δεν θα βγουν ποτέ
έξω στην επιφάνεια. Στον νότο τι έχουμε? Έχουμε τον ήλιο, έχουμε τη θάλασσα, έχουμε τη Μεσόγειο που παραδοσιακά από την αρχαιότητα αποτελεί ένα χώρο εμπορίου, οικονομίας και ανάπτυξης και έχουμε την τεχνολογία των ηλιακών καυσίμων. Τι χρειάζονται αυτά για να συνενωθούν? Ένα δίκτυο αγωγών, ένα δίκτυο όπως το λέμε βιομιμητικό που μοιάζει με τις φλέβες και τις αρτηρίες που φέρνουν το οξυγόνο στα κύτταρα και απάγουν τα απόβλητα. Για μας το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα απόβλητο το οποίο το φέρνει η φλέβα στον νότο, το μετατρέπουμε με την τεχνολογία των ηλιακών καυσίμων σε καύσιμο και μπορούμε να τα ξαναστείλουμε πάλι μέσα στο δίκτυο. Αυτός είναι ένας τρόπος ολοκλήρωσης του Βορρά και του Νότου που βασίζεται απλά και μόνο σε αντικειμενικά γεγονότα, σε αντικειμενικές συνθήκες και δεν βασίζεται σε κανένας είδους εξάρτηση. Είναι ένα πρόταγμα το οποίο η χώρα, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να το έχει πρώτο στο διπλωματικό, στη διπλωματική της ατζέντα, διότι ακριβώς μετά από την ολοκλήρωση αυτή έπεται η ολοκλήρωση με τις χώρες της Αφρικής. Όλη η Βόρειος Αφρική έχει πολύ μεγάλη ηλιοφάνεια. Αυτό μας φέρνει πίσω στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη της DHL, η DHL, η γνωστή εταιρεία που κάνει τις ταχυμεταφορές, για το μέλλον των πόλεων και των ταχυμεταφορών, 50 χρόνια από τώρα. Και εκεί πέρα υπάρχει αυτή η ενδιαφέρουσα έννοια του mega city, δηλαδή μιας μητρόπολης, μιας μεγαλόπολης, η οποία είναι επίκεντρο της πράσινης ανάπτυξης. Η Θεσσαλονίκη, είτε από λόγους τύχης, είτε από λόγους, ας το πούμε, προθέσεων, έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να είναι ένα τέτοιο επίκεντρο. Διότι πολύ κοντά μας έχουμε το 70% της παραγωγής ενέργειας της χώρας που γίνεται στη λεκάνη της Πτολεμαΐδας Κοζάνης, στα λιγνητικά εργοστάσια της ΔΕΗ. Εκεί παράγεται διοξείδιο του άνθρακα. Αυτά τα εργοστάσια δεν πρέπει να κλείσουν, απλώς πρέπει να γίνουν καθαρότερα, να το δεσμεύσουμε το διοξείδιο του άνθρακα, να το φέρουμε 150 χιλιόμετρα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου ήδη υπάρχει η υποδομή. Πάω 40 χρόνια πίσω, ξεκίνησε η βιομηχανική ανάπτυξη με το συγκρότημα διαβατών, με τα πετρέλαια, με τα δηληστήρια και όλες τις βιομηχανίες που αναπτύχθηκαν γύρω. Και αν κοιτάξουμε πιο μέσα, εδώ έχουμε όλες τις πρώτες ύλες που χρειάζονται για την τεχνολογία μας. Η τεχνολογία μας στηρίζεται στη τεχνολογία των μεικτών οξυδίων του σιδήρου, δηλαδή στις σκουριές. Οι σκουριές αυτές είναι διαθέσιμες από όλες τις βιομηχανίες, τη χαλιβουργία και άλλες βιομηχανίες της περιοχής. Χρειαζόμαστε νερό που μπορούμε να το πάρουμε από τα υγρά απόβλητα, δηλαδή από τα νερά του επεξεργασμένου, του βιολογικού καθαρισμού της πόλης που οδεύουν προς τη θάλασσα σήμερα, αντί να τα εκμεταλλευτούμε. Και επομένως μπορούμε να φανταστούμε εδώ πέρα ένα ενεργειακό οικοσύστημα το οποίο κάνει τη Θεσσαλονίκη ενεργειακή μητρόπολη. Πέρα από αυτό, γύρω από αυτό το οικοσύστημα, βεβαίως και πρόκειται να αναπτυχθούν αυτοί οι πυρήνες, αυτοί οι θύλακες, αυτές που μας αρέσει να τους λέω, όπως η αγορά του Μοδιάνου, που είναι όλα μαζί, τα ψαράδικα και πιο πέρα τα μανάβικα και ούτω καθεξής, τα clusters όπως λέγονται, οι θύλακες δηλαδή της βιομηχανικής παραγωγής, τα μέτρο κλάστερ, τα μητροπολιτικά κλάστερ, τα οποία έχουν την εξής ιδιαιτερότητα. Μέσα από αυτό το δίκτυο περνάνε αγωγή. Ήδη περνάνε αγωγή φυσικού αερίου, θα περάσουν και άλλη αγωγή φυσικού αερίου στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι έχεις έτοιμο το διάβλο στον οποίο μπορείς να πουλήσεις την ενέργεια. Η ενέργεια που σου περισσεύει μπορείς να τη δώσεις κατευθείαν μέσα στο δίκτυο και να τη μεταφέρεις οπουδήποτε αλλού. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αυτό που το ψάχνουμε 40 τόσα χρόνια για το τι να κάνει, πρέπει να έχει ένα πολύ εξειδικευμένο χαρακτήρα. Ποιος μπορεί να είναι αυτός? Πρέπει να εξειδικευτεί ακριβώς σε αυτές τις ενεργειακές πρώτες ύλες, στα προϊόντα. Μάλιστα, όταν έγινε το λιμάνι, ήταν ειδικές συνθήκες, έγιναν ειδικά έργα για να μπορεί να εξυπηρετεί το τότε συγκρότημα διαβατών. Ένα λεπτό, κύριε. Πρέπει να βρούμε αυτό το χώρο. Επομένως, όλα αυτά μας οδηγούν και σε εμάς στη δημιουργία ενός κλάστερ για να προχωρήσουν αυτές τις τεχνολογίες. Το κλάστερ αυτό λέγεται Κόρους, από το ελληνικό χορό, το κλάστερ καθαρής ενέργειας, στο οποίο συμμετέχουν 20 επιχειρήσεις της περιοχής. Έχει περάσει στη δεύτερη φάση αξιολόγηση και πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχει ξεκινήσει, θα έχουν λήξει δηλαδή η αξιολόγησή του και θα μπορούμε να ξεκινήσουμε τις λειτουργίες του. Με σκοπό να παράγουμε διάφορα καινοτόμα προϊόντα, γι' αυτό θα σας απασχολήσουμε στο μέλλον. Το θέμα είναι το εξής όμως. Ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα, και εδώ θέλω να σταματήσω. Ότι αν δεν μπούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά που έχουμε για να αναστρέψουμε την αποβιομηχάνηση της περιοχής, να δημιουργήσουμε ένα πυρήνα δραστηριοτήτων που να μπορούν να δραστηριοποιηθούν
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν λέω ούτε καινοτόμες, ούτε startup, ούτε οτιδήποτε άλλο. Μ' αρέσει να είμαι ρεαλιστής. Η γάτα δεν με ενδιαφέρει το χρώμα της, αρκεί να πιάνει τα ποντίκια. Είτε λέγεται startup, είτε μια παλιά επιχείρηση, είτε μια καινούργια, πρέπει να δημιουργεί ανάπτυξη. Να υπάρχει πραγματική απασχόληση σε όλες τις βαθμίδες, τόσο του επιστημονικού όσο και του τεχνικού προσωπικού, γιατί η μεγάλη γάγκρινα που ζούμε σήμερα είναι η διαρροή όλων των νέων ανθρώπων προς το εξωτερικό. Και βεβαίως να μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα ερευνητικά αποτελέσματα που σας έδειξα στην παραγωγή, έτσι ώστε η Θεσσαλονίκη πλέον να πάψει να ζει με τους μύθους της και να γίνει μια, αυτό που πραγματικά είναι η θέση της από την αρχή. Μια ενεργειακή μητρόπολη ή μια μητρόπολη ενεργειακής και περιβαλλοντικής καινοτομίας. Κλείνοντας, θέλω να πω αυτή την πρόταση είναι από μια συζήτηση του Τόμας Έντισον, είναι αυτός που βρήκε την ηλεκτρική λάμπα, έτσι. Αυτή τη λάμπα που είναι, πόσο είπε Στέργιο, 95% θερμότητα, 5% φως. Ανάποδα. 95% θερμότητα, 5% φως. Έτσι. Μιλώντας με τον Χένρι Φόρντ, αυτός ο οποίος έκανε πρώτη φορά την παραγωγή αυτοκινήτων σε σειρά, το περίφημο μοντέλο TAF-T, το οποίο μπορούσε να το αγοράσετε σε οποιοδήποτε χρώμα, αρκεί να ήταν μαύρο, και τον Χάβε Firestone, ο οποίος είναι η εταιρεία Firestone που έφτιαξε τα λάστιχα. Τι λέει, βάζω τα λεφτά μου στον ήλιο και στην ηλιακή ενέργεια. Τι τεράστια πηγή ισχύως. Ελπίζω ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε μέχρι να τελειώσει το πετρέλαιο και ο άνθρακας για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό. Με αυτό λοιπόν κλείνω λέγοντας ότι το μέλλον της Θεσσαλονίκης είναι η ενεργειακή η ενέργεια, είναι μια ενεργειακή μητρόπολη. Το μέλλον της πατρίδας μας είναι η ενέργεια. Είναι αυτό το οποίο μπορεί να πουλήσει σε αυθονία αλλού. Καλή είναι και η αγροτική και η γεωργία και ο τουρισμός και όλα αυτά, αλλά αυτές είναι γραμμικές ασχολίες. Πρέπει να δουλεύεις σε διπλάσια στρέμματα, με διπλάσια αριθμό κλινών, για να μπορείς να βγάλεις τα διπλάσια χρήματα. Δεν μπορείς να κάνεις βηματικές αλλαγές. Μόνο με την τεχνολογία μπορείς να έχεις βηματικές αλλαγές και αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε. Ας φύγουμε πλέον από αυτούς τους μύθους της ανάπτυξης και ας δούμε τι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κωνσταντόπουλε. Ο ορισμός του τεχνοκράτη έκανε μια αναφορά και στον Deng Xiaoping και στο Ford, δηλαδή στην Κίνα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταλήγοντας στο γνωστό ρητό με τη γάτα, ο κύριος Κωνσταντόπουλος και ο κύριος Λογοδετήδης που μίλησε προηγουμένως είναι απτά και παρόντα δείγματα ικανών επιστημόνων και μάνατζερ που δείχνουν ότι προσωπικό και δυναμικό στη χώρα υπάρχει. Εκείνο που ενδεχομένως μας λείπει είναι μια καλύτερη οργάνωση και η πολιτική βούληση για να κάνουμε το επόμενο βήμα. Όλα τα άλλα είναι έτοιμα και νομίζω ότι οι συνθήκες είναι επαρκείς για να προχωρήσουμε μετά από την καταβύθιση, την αξιακή και την οικονομική την οποία έχουμε υποστεί. Πάμε στον επόμενο μιλητή, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος της αγοράς. Ο κύριος Νίκος Ευθυμιάδης είναι πρόεδρος του ομίλου Ρεδεστός. Σας είναι γνωστός, διότι έχει και μια δημόσια παρουσία εδώ και πολλά χρόνια. Διατέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και γνωρίζει καλά και τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης. Έχει αγωνιστεί, θα έλεγα, γι' αυτά. Διατηρεί ακέραια την αγωνία του, διότι παρά τα πολλά χρόνια κατά τα οποία έχει ασχοληθεί με την πόλη, όχι μόνο αυτός και άλλοι, τα προβλήματα της πόλης, εγώ νόμιζα ότι είναι υπαρκτά εδώ και μερικές δεκαετίες, αλλά ο κύριος Κωνσταντόπουλος μας απέδειξε ότι είναι ενδεχομένως πολύ πιο παλιά τα ίδια προβλήματα, δυστυχώς. Κύριε Ευθυμιάδη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Παντελή. Κυρίες και κύριοι, η αλήθεια είναι ότι είχα έναν προβληματισμό όταν διαπίστωσα ότι ήμουν μόνος μου από το χώρο της αγοράς, ανάμεσα σε 4 διακεκριμένους καθηγητές. Αλλά αρχίζω να αλλάζω σιγά σιγά γνώμη, διότι οι δύο καθηγητές που μίλησαν έδειξαν αφενός μεν ότι η Θεσσαλονίκη έχει ανθρώπους που ξέρουν από τεχνολογία και καινοτομία, αλλά το πιο παρήγορο ήταν όταν άκουσα τον κύριο Κωνσταντόπουλο να έχει χιούμορ και να μιλάει παραστατικά και να μιλάει για τη Θεσσαλονίκη γενικότερα και να περνάει την τεχνολογία του και τις απόψεις του με έναν πιο με μια πιο γλώσσα της αγοράς, θα έλεγα. Είμαι βέβαιος ότι και οι επόμενοι δύο καθηγητές θα μιλήσουν με τον ίδιο τρόπο. Εγώ όμως θα ήθελα να μείνω λίγο περισσότερο, φαντάζομαι ότι αυτό θέλουν και οι οργανωτές, να μείνω λίγο περισσότερο στα θέματα
τα πρακτικά της αγοράς και επειδή βλέπω και πολύ κόσμο, νέο κόσμο, το διαπίστωσαν και οι άλλοι ομιλητές ανάμεσά σας, θέλω να μείνω λίγο πιο πολύ στο θέμα μας. Η Θεσσαλονίκη καινοτομή είναι το θέμα. Και βέβαια δεν καινοτομεί μόνο από μία επιστήμη ή από μία δεύτερη επιστήμη, καινοτομεί και πρέπει να καινοτομήσει και η ίδια η πόλη. Και αν θέλετε, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να καινοτομήσουμε πρώτα εμείς, εσείς και εμείς. Και κυρίως οι νέοι άνθρωποι πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία και να αντιληφθούν την καινοτομία σαν τρόπο ζωής. Διότι μόνο τότε η πόλη θα καινοτομήσει. Θέλω λοιπόν εσείς οι νέοι να καταλάβετε εάν η Θεσσαλονίκη είναι καινοτόμα και αν δεν είναι, γιατί. Διότι έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα για τη Θεσσαλονίκη, από συμπρωτεύουσες μέχρι Μητρόπολης των Βαλκανίων, με πολλά συμβασιλεύουσες και πολλά άλλα πράγματα τα οποία μέχρι ενωσμένο σημείο μας προσβάλλουν, θα έλεγα, διότι αν δεν ακολουθούνται από την πράξη και από γεγονότα που τα αναδεικνύουν αυτά, αρχίζει να γίνεται λίγο περιπεκτικό. Κι όμως η Θεσσαλονίκη μπορεί. Και αυτός είναι η προσθήκη που θέλω να κάνω στον τίτλο «Η Θεσσαλονίκη καινοτομή». Πριν ακριβώς 20 χρόνια, θα σας πω με πολύ μεγάλη συντομία, ένα περιστατικό σε ένα συνέδριο σαν αυτό εδώ που είμαστε σήμερα, Θεσσαλονίκη Φόρουμ, το είχε ξεκινήσει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών, και επίσημος καλεσμένος μας ήταν ο τότε πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, τον οποίον όταν εγώ προσφώνησα και είπα, νεαρός τότε, μόλις πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών, το πόσο πιστεύω στη Θεσσαλονίκη και τι μπορούμε να κάνουμε και Μητρόπολης και όλα αυτά τα πράγματα που ακούμε, τα πίστευα και εγώ τότε και τώρα τα πιστεύω, θα σας πω μόνο τη διαφορά σήμερα. Σηκώθηκε ο πρέσβης και είπε, πολύ ωραία είναι όλα αυτά που λέτε κύριε Ευθυμιάδη και κύριε Πρόεδρε, αλλά πρέπει να σας επαναφέρω στην τάξη και να σας πω ότι όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να γίνουν, κανένας δεν τα διασφαλίζει και ο μόνος τρόπος να τα διασφαλίσετε είναι να προσπαθήσετε εσείς οι ίδιοι. Και αν δεν προσπαθήσετε εσείς οι ίδιοι, δεν πρόκειται να τα καταφέρετε. Θέλω λοιπόν να πω ότι η Θεσσαλονίκη δεν απλώς καινοτομεί, μπορεί να καινοτομήσει. Και μπορεί να καινοτομήσει μόνον, και θα το ισχυριστώ λίγο παρακάτω στην ανάπτυξη του θέματός μου, μόνον εάν εμείς οι ίδιοι μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τις ενέργειές μας και να λάβουμε εκείνες τις πρωτοβουλίες με ένα στρατηγικό τρόπο, με ένα συντεταγμένο τρόπο και με μια προσπάθεια να συνενέσουμε και να επιλέξουμε το τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Η κυρία Λεπίδου, όταν με κάλεσε, μου είπε ότι θέλω να είστε αισιόδοξος. Θέλω να μας φέρετε τα αισιόδοξα θέματα. Και για όσους με ξέρουν, γνωρίζουν ότι πράγματι είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος, αλλά δεν είμαι και θεροβάμων. Άρα θέλω να σας πω τα θέματα που μπορεί η Θεσσαλονίκη να κάνει, αλλά ταυτοχρόνως θέλω να σας πω και να επιστήσω την προσοχή στα λάθη που κάναμε εμείς οι παλαιότεροι, που δεν πρέπει να επαναλάβετε εσείς οι νεότεροι, και να κάνουμε και μια αυτοκριτική που θα αναδεικνύει τι μπορεί να κάνει η Θεσσαλονίκη και γιατί δεν μπορεί μέχρι τώρα. Θα σας τα μιλήσω δεν με παραδείγματα, δεν έχω PowerPoint. Ο κ. Κωνσταντόπουλος, ανάμεσα στα άλλα πράγματα που μου είπε δίπλα του, μερικά δεν θα τα πω, αλλά μου είπε ότι, ξέρετε, το PowerPoint είναι πια καταστροφή. Σταματήσαμε να μιλάμε. Και γι' αυτό δεν θα χρησιμοποιήσω PowerPoint για να σας μιλήσω. Θέλω να επικοινωνήσω λίγο μαζί σας για το θέμα που πραγματικά με απασχολεί εδώ και 10 χρόνια, 20 χρόνια. Θα σας μιλήσω λοιπόν μέσα από 4 παραδείγματα, τα οποία τα βίωσα προσωπικά και επειδή τα βίωσα προσωπικά, τα θεωρώ και αξιόπιστα. Δηλαδή, ξέρω τι σας λέω. Και θέλω να δώσετε λίγο προσοχή σε αυτά τα παραδείγματα, διότι μέσα από αυτά θα φανεί και η καινοτομία και το τι μπορούμε να κάνουμε, αν θέλουμε να το κάνουμε. Πρώτο παράδειγμα. Η Θεσσαλονίκη, όπως τα ξέρετε, ιδρύθηκε, διατηρήθηκε εδώ και 2.500 χρόνια σαν ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Δεν έπαψε ποτέ να είναι αστικό κέντρο. Όταν η Αθήνα ήταν χωριουδάκι, η Θεσσαλονίκη είχε 130.000 κόσμο. Και δεν έπαψε ποτέ να έχει τόσο κόσμο. Και το όφιλε αυτό σε ένα και μοναδικό λόγο, στο λιμάνι της. Η Θεσσαλονίκη έγινε, ιδρύθηκε, μεγάλωσε και μεγαλούργησε ως λιμάνι. Και το λιμάνι αυτό θα μπορούσε και έπρεπε να είναι καινοτόμο λιμάνι, όχι απλώς λιμάνι.
Γνωρίζω προσωπικά ότι γύρω από το θέμα του λιμανιού ενδιαφέρθηκε η πόλη, ενδιαφέρθηκαν οι φορείς. Προσκαλέσαμε στη Θεσσαλονίκη ανθρώπους από την Ολλανδία, συγκεκριμένα από το Ρότερνταμ, για να δούμε πώς μπορεί να συνδεθεί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με το λιμάνι του Ρότερνταμ και να κάνουμε πράξη αυτό που λέμε βοράς στην Ευρώπη, νότια στην Ευρώπη, η Θεσσαλονίκη βοράς στο Ρότερνταμ, εμπορεύματα από την Κίνα, εμπορεύματα από την Αμερική και πώς αυτά τα δύο λιμάνια πραγματικά θα μπορούσαν, και το πιστεύω, θα μπορούσαν να είναι ευρωπαϊκά λιμάνια, καινοτόμα όμως ευρωπαϊκά λιμάνια, όπως είναι το Ρότερνταμ και θα μπορούσε να γίνει η Θεσσαλονίκη, για να τροφοδοτούν ολόκληρη την Ευρώπη. Θα αποτελούσε πραγματική καινοτομία ένα λιμάνι, σαν της Θεσσαλονίκης, με υπερσύγχρονα όμως μέσα, με ταχύτατη και άμεση και ανταγωνιστική εξυπηρέτηση, με μια άμεση σύνδεση με το σιδηρόδρομο για να φεύγουν τα εμπορεύματα γρήγορα, με ανεπτυγμένο logistics και με κάποιες υπηρεσίες οι οποίες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν γύρω από το λιμάνι, καινοτόμες πάλι υπηρεσίες, που είτε θα αφορούν τον τραπεζικό τομέα, είτε αφορούν τον ασφαλιστικό τομέα, είτε αφορούν τις νομικές υπηρεσίες. Όλα μαζί θα αποτελούσαν ένα καινοτόμο λιμάνι, το οποίο θα έδινε πραγματικές υπηρεσίες, τις οποίες θα επιζητούσε η αγορά. Αυτή θα έπρεπε να είναι η καινοτομία που μπορούσε θαυμάσια να χαρακτηρίζει το διεθνώς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Και τώρα να σας πω λίγο την ρεαλιστική πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι άνθρωποι σαν εμάς, και όχι σαν εσάς, και απευθύνομαι στους νέους, άνθρωποι σαν εμάς, και δεν βγάζω και τον εαυτό μου από μέσα, δεχθήκαμε μια χούφτα συνδικαλιστές να κλείσουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε μια πρόταση η οποία έγινε από Κινέζους επενδυτές να μετατρέψουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε ένα διεθνές λιμάνι για κοντέινερ. Δεν θα μακρυλογήσω σε αυτό, απλώς θα σας πω ότι αυτή η προσπάθεια μεταφέρθηκε στον Πειραιά, εγκαταστάθηκε στον Πειραιά, απασχολεί 1.500 λιμενεργάτες σήμερα και φέρνει μερικά εκατομμύρια συνάλλαγμα και πληρώνει φόρους στο ελληνικό κράτος. Δεύτερο παράδειγμα. Και η ρεαλιστική του πλευρά. Θα σας λέω το αισιόδοξο και το ρεαλιστικό. Όχι το απεσιόδοξο, διότι δεν πιστεύω ότι υπάρχει απεσιόδοξο. Μπορούν τα πράγματα να γυρίσουν. Τι πιο καινοτόμο δραστηριότητα θα μπορούσε να έχει η Θεσσαλονίκη από έναν υπερσύγχρονο εκθεσιακό φορέα. Ένα φορέα το οποίο θα μπορούσε θαυμάσια, σκεφτείτε το σαν παράδειγμα, να λειτουργεί σε έναν εκτεταμένο χώρο δίπλα στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, δίπλα στη θάλασσα, σε αυτή την πανέμορφη θάλασσα, με μια μαρίνα δίπλα της και ένα μετρό έξω από την πύλη της. Πράγματα εφικτά. Και αμέσως να πάω στη ρεαλιστική βάση. Φάγαμε τα νιάτα μας, τα δικά μας νιάτα, τα τελευταία 20 χρόνια, μαλώνοντας για τις καρέκλες της ΕΛΕΞΠΟ και της ΔΕΘ. Ποιος θα είναι πρόεδρος, ποιος δεν θα είναι πρόεδρος. Και ούτε καταλάβαμε πότε δύο μικρές εταιρείες μεταφέρανε την εκθεσιακή δραστηριότητα της Θεσσαλονίκης στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Παράδειγμα τρίτο. Εκεί που πραγματικά μπορεί να καινοτομήσει, γιατί για καινοτομία μιλάμε σήμερα, εκεί που πραγματικά μπορεί να καινοτομήσει η πόλη της Θεσσαλονίκης είναι στην πολιτιστική της κληρονομιά, στον τουρισμό της. Συνδυασμένο όμως με την πολιτιστική της κληρονομιά, με την εκπαίδευσή της και με το ανθρώπινο δυναμικό της. Η Θεσσαλονίκη είναι μια απερίγραπτα πλούσια πόλη σε πολιτισμό. Πρωτεύουσα των Μακεδόνων, με την Μπέλα, με τη Βεργίνα, ρωμαϊκή πρωτεύουσα έγινε, βυζαντινή πρωτεύουσα, Άγιον Όρος, σύνδεση με Κωνσταντινούπολη. Όλα αυτά τα πράγματα θα μπορούσαν να έχουν συνδυαστεί σε μια καινοτόμο στρατηγική προσέγγιση, η οποία θα επέτρεπε, και σας το λέω πάλι σαν εφικτό παράδειγμα, να έρχονται στη Θεσσαλονίκη 2-3 κρουαζιερόπλια την ημέρα, των 1.000 ανθρώπων την ημέρα, να επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη και να διοχετεύονται σε όλη την περιφέρεια της Βορείου Ελλάδος, για να βλέπουν πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσαν να δουν σε καμία άλλη ίσως πόλη της Ευρώπης. Τόσο πλούσια είναι η Θεσσαλονίκη σε τέτοιου είδους πολιτιστικό τουρισμό. Αρχή μια ήταν ένα λιμάνι το οποίο, και μια πόλη, η οποία ήταν από μόνη της καινοτόμα,
να είχε εθελοντές, νέους, οι οποίοι να πάνε να υποδεχτούν τους τουρίστες, πληρωνόμενοι από τα τουριστικά γραφεία, να είναι άνθρωποι οι οποίοι να επιτρέπουν τον τουρίστα να περπατάει στην πόλη ανενόχλητος, να μπορεί να πηγαίνει στα μαγαζιά και να τον υποδέχονται με χαμόγελο. Γενικώς να αναπτύξουμε ένα καινοτόμο τουριστικό προϊόν, το οποίο να υποδέχεται τουρίστες σε μια τέτοιου είδους και να τους δίνει αυτό το πολιτιστικό προϊόν. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ότι δεν είναι μόνο το μπορεί, πρέπει να υπάρχει και αποφασιστικότητα και στρατηγική. Και το τελευταίο παράδειγμα. Το ίδιο ακριβώς περίπου ισχύει και για την περίφημη ζώνη καινοτομίας. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου θέματα, γιατί το ζήσα από την πρώτη τη στιγμή. Πάλι η Θεσσαλονίκη μπορεί, αλλά δεν το κάνει. Είναι γεγονός ότι η ελληνική βιομηχανία, και το λέω γιατί το έχουμε συζητήσει πολλές φορές με τους καθηγητές, είναι γεγονός ότι η ελληνική βιομηχανία δεν ξοδεύει τόσα χρήματα όσο ξοδεύουν οι βιομηχανίες σε άλλες χώρες. Ίσως και το περιβάλλον, το βλέπουμε τώρα πάρα πολύ καλά, δεν τους επιτρέπει να ξοδέψουν τα χρήματα που πρέπει να ξοδέψουν για την έρευνα. Όλοι επίσης όμως γνωρίζουμε ότι έχουμε το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας στη Θεσσαλονίκη, το Αριστοτέλειο, το οποίο ακόμη και σήμερα έχει στρεβλώσεις, έχει πολιτικές δεσμεύσεις και δεν έχει κύριο στόχο να παρέχει την εκπαίδευση εκείνη την οποία χρειάζεται η κοινωνία και η βιομηχανία. Υπάρχει όμως ένα σημαντικό καινοτόμο ανθρώπινο δυναμικό, που κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή δεν έχει ξεχωρίσει όσο έπρεπε. Δεν έχει ανταμυφθεί όσο έπρεπε. Δεν το αγκαλιάσαμε όσο έπρεπε. Άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί, αλλά δεν είναι δεδομένο. Και πάλι η ρεαλιστική πραγματικότητα. Δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω, οι καθηγητές το ξέρουν, ότι το θέμα της ζώνης καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη είχε ολοκληρωθεί το 2002 από το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης με συγκεκριμένη πρόταση, ρεαλιστική, πρακτική και έτοιμη, αλλά δυστυχώς είτε η δική μας αδιαφορία, είτε επέτρεψε μάλλον αυτή η αδιαφορία η δική μας, σε διάφορα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, μαζί με την παθολογική καχυποψία έως εχθρικότητα που υπήρχε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εναντίον της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ο επιχειρηματίας ο οποίος τρώει και πίνει το αίμα του εργαζόμενου, όλα αυτά τα πράγματα ήταν μια συνταγή, ένα μοντέλο, το οποίο δυστυχώς δυσκόλεψε να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση για την υλοποίηση της ζώνης καινοτομίας. Εν τω μεταξύ, στην Κωνσταντινούπολη υπάρχουν τρεις τέτοιες ζώνες καινοτομίας και εγώ δεν θα εντυπωσιαστώ καθόλου, αγαπητέ Θανάση, εάν η ζώνη καινοτομίας μεταφερθεί στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στην Αθήνα και γίνει από Αθηναίους και Άραβες επιχειρηματίες και εμείς απλώς το βλέπουμε. Θα μπορούσα να πω και πολλά άλλα παραδείγματα, τα οποία πραγματικά θα ήταν σημαντικά, αλλά ο χρόνος δεν μας παίρνει. Απλώς να σας πω μερικά ακόμη καινοτόμα πράγματα τα οποία δεν κάναμε. Υπήρχε μια τράπεζα Μακεδονία Στράκης στην Θεσσαλονίκη. Εσείς οι νεότεροι δεν τη θυμάστε. Αυτή η τράπεζα θα μπορούσε να ήταν μια καινοτόμος τράπεζα για τον επιχειρηματικό κόσμο και για την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Και όμως δεν υπάρχει πια. Το ίδιο θα μπορούσε να ισχύει και για την εφημερίδα μας, την παραδοσιακή εφημερίδα της Μακεδονίας, τη Μακεδονία. Θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, η Θεσσαλονίκη να έχει ένα καινοτόμο βαλκανικό χρηματιστήριο εμπορευμάτων, που δεν υπάρχει σε ολόκληρη την περιοχή. Όλα αυτά τα παραδείγματα έχουν έναν τεράστιο δυναμισμό μέσα τους για καινοτομία και ανάπτυξη γενικότερα. Όλα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, το οποίο είναι και παρήγορο. Ότι αυτού του είδους η καινοτομία, αυτού του είδους οι αναπτυξιακές δραστηριότητες χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι εξαρτώνται πάρα πολύ λίγο από την ελληνική γραφειοκρατία ή λιγότερο από άλλα, θα έλεγα. Νομίζω ότι στα παραδείγματα αυτά, στο λιμάνι, στην έκθεση, στο πανεπιστήμιο, είναι πολύ περισσότερη η δύναμη των ανθρώπων, των φοιτητών, της κοινωνίας που μπορούσε να παίξει ρόλο για να πάρουμε τέτοιες αποφάσεις και η γραφειοκρατία θα προσκυνούσε μπροστά σε τέτοιες επιλογές. Θα έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε γενικά, θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα, αλλά πιο συντονισμένα, για να δούμε ακριβώς τι μπορεί να γίνει.
Γνωρίζουμε ότι η πολιτεία και το κράτος δεν έκανε το καθήκον του στο να κάνει μια στρατηγική. Ελπίζουμε να το κάνει από εδώ και πέρα. Γνωρίζουμε ότι υπήρξαν κονδύλια, ήρθαν στην Ελλάδα εκατοντάδες εκατομμύρια τα οποία μπορούσαν να επενδυθούν παραγωγικά. Κι όμως η πολιτική σκέψη και τα δεδομένα και οι ισορροπίες της εποχής εκείνης επέλεξαν να κατασπαραταληθούν αυτοί οι πόροι σε διάφορες μικροενέργειες και να μην πιάσουν τόπο. Αλλά δεν ξεχνάω και το λέω, και επειδή είμαι ένας από τους ανθρώπους που ασχολήθηκαν με τους φορείς της Θεσσαλονίκης και παίρνω και την ευθύνη γι' αυτό, ότι και οι φορείς και η κοινωνία της Θεσσαλονίκης δεν υποστήριξαν συντεταγμένα αυτές τις καινοτόμες δυνατότητες που είχε η Θεσσαλονίκη. Τι μπορεί να γίνει, γιατί δεν μου αρέσει και σαν πρακτικό άνθρωπο να τελειώνω μια εισήγηση χωρίς προτάσεις. Και η πρόταση είναι πάρα πολύ απλή. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, και η ελπίδα είναι σε εσάς τους νέους, να συνειδητοποιήσουμε ότι τέρμα τα λόγια, τέρμα οι πολιτικές εξαρτήσεις, η εκπαίδευσή μας ενδιαφέρει, η κατάρτισή μας ενδιαφέρει, η κοινωνική ευαισθησία μας ενδιαφέρει και τελικώς, εάν αυτή η προσπάθεια δώσει αποτελέσματα και φανεί μια νέα κουλτούρα ανθρώπων και κυρίως νέων, να είστε βέβαιοι ότι και οι φορείς της πόλης, η κοινωνία της πόλης, οι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα διοικούν, αν θέλετε, τα πράγματα και παίρνουν αποφάσεις, θα σκύψουν γύρω από και θα προσεγγίσουν το θέμα με διαφορετικό τρόπο. Θα καταλάβουν ότι τελικώς πρέπει να ασχοληθούν με λίγα πράγματα, συντονισμένα και συνενετικά. Ας ξεκινήσουν λοιπόν κάποιες προσπάθειες, οι οποίες είχαν γίνει και στο παρελθόν, τις έζησα, γι' αυτό και σας λέω, μιλάω με βιώματα. Υπήρχε μια συντονιστική επιτροπή 10 φορέων της Θεσσαλονίκης. Ας αναλάβει ο Δήμος Θεσσαλονίκης ή η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης να πούν ότι οι επιλογές μας είναι 4. Να αναπτύξουμε το λιμάνι, να αναπτύξουμε την έκθεση, το πανεπιστήμιο και τον πολιτισμό. Να ορίζει 4 ομάδες για αυτό το πράγμα, όχι ομάδες από αυτές που χάνουν τον χρόνο τους, αλλά από προσωπικότητες, ακαδημαϊκές, επιχειρηματικές, κοινωνικές, οι οποίες να έχουν συγκεκριμένο στόχο εντός τριών μηνών να παρουσιάσουν κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις και να πούν ότι έτσι θέλουμε το λιμάνι, έτσι θέλουμε την έκθεση, έτσι, μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί η Θεσσαλονίκη να γίνει πραγματικά καινοτόμος. Αλλιώς θα γυρίζουμε γύρω-γύρω από τον εαυτό μας, θα σκεφτόμαστε τα ίδια πράγματα και θα είμαστε πάλι εδώ μετά από 10 χρόνια και θα λέμε τα ίδια πράγματα. Τελειώνω λέγοντας ότι ναι, υπάρχει ελπίδα. Και οι άνθρωποι της παραγωγής, οι άνθρωποι των επιχειρήσεων, αυτή τη στιγμή είναι ήρωες που λειτουργούν μέσα σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον. Και έχουν εργαζόμενους τους οποίους θέλουν να τους προάγουν και θέλουν να αναπτύξουν καινοτομία και θέλουν να αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα. Το κάνουμε επειδή πιστεύουμε ότι υπάρχει ελπίδα. Απλούστατα θα πρέπει να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με αυτό το οποίο συμφέρει μόνο εμάς και να αρχίσουμε να βλέπουμε τι συμφέρει σε όλους μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε, και για το αισιόδοξο μήνυμα σας, για την ελπίδα. Χωρίς ελπίδα δεν υπάρχει ζωντανός οργανισμός. Και για την επισήμανσή σας για την ανάπτυξη στη νέα γενιά μιας νέας κουλτούρας, η οποία είναι και το ζητούμενο, κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία, θα μείνουμε πάλι στο σημείο 0. Βεβαίως, όπως είπατε και εσείς, η πολιτεία έχει τις ευθύνες της, αλλά σε αυτή την πόλη δυστυχώς όλοι έχουμε διαπιστώσει, είτε είμαστε επίλυδες είτε μόνιμοι κάτοικοι της, γηγενείς, ότι ο ένας υπονομεύει τον άλλον. Είναι ενδιαφέρουσες οι προτάσεις που κάνατε. Νομίζω, επειδή έχετε και ένα μακρό βίο στον δημόσιο χώρο, είναι μια ελπίδα αυτή και οι προτάσεις σας, αλλά νομίζω και πρέπει να τις βάλετε και σε δημόσιο διάλογο και να διεκδικήσετε, γιατί έχει και τον ρόλο του πρώτου πολίτη της πόλης. Πάμε στον επόμενο. Ορίστε, ένα χέρι βλέπω, γιατί μετά οι ερωτήσεις, να τελειώσουν οι ομιλητές πρώτα. Νομίζω έτσι δεν γίνεται, έτσι δεν είναι, που είναι οργανωμένο. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο διδάκτορας Σπυρίδων Βουτετάκης, διευθυντής του Εργαστηρίου Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διεργασιών από το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Το Ινστιτούτο δηλαδή, στο οποίο ο πρόεδρος είναι ο κ. Κωνσταντόπουλος. Σας ακούμε, κύριε Βουτετάκη. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι, πρόεδρε.
Ευχαριστώ για την τιμή την κυρία Λεπίδου που μας έδωσε να παρουσιάσουμε και εμείς την συμβολή μας στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης μέσα από αυτό το σημαντικό συνέδριο που έχει καθιερωθεί πλέον σαν θεσμός. Εγώ θα πω καταρχήν για μένα ότι ήρθα στη Θεσσαλονίκη πριν από περίπου 35 χρόνια και από τότε δεν έφυγα, παρόλο που προερχόμουν από την Αθήνα και πιστεύω στη Θεσσαλονίκη και στο μέγεθός της και την γεωπολιτική της θέση ότι έχει όλα τα προσόντα και το αποδεικνύει συνεχώς να παίξει τον σημαντικότατο ρόλο που παίζει και σήμερα. Αυτό που ουσιαστικά θα ήθελα να δείξω είναι αυτό που κάνουμε στο Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας Ανάπτυξης, ένα από τους κορυφαίους οργανισμούς της χώρας που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Το ξέρετε βέβαια πολλοί από εσάς, ο πρόεδρος μας είναι εδώ ο κ. Κωνσταντόπουλος με τις πρωτοποριακές του ιδέες, αλλά εκτός από αυτές, χρόνια έρευνας έχουν φτάσει στην παραγωγή και έχουν βοηθήσει επιχειρήσεις πραγματικά να αναπτύξουν τεχνολογίες και αυτό είναι και το πράγμα που συνεχίζουμε να κάνουμε. Σε συνεργασία με την πανεπιστημιακή κοινότητα και με την ελληνική ερευνητική κοινότητα, που είναι πολύ σημαντική, προχωράμε σε τεχνολογίες και ανάπτυξη τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να είναι πρωτοπόρες και είναι και μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για το μέλλον της χώρας και την οικονομική ανάπτυξη. Δεν πάβω να λέω ότι αυτή η κρίση που ζούμε όλοι μας αυτή την εποχή είναι μια ευκαιρία. Και αυτή την ευκαιρία πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπίες, να φτιάξουμε πράγματα, να δουλέψουμε περισσότερο για να ξαναπάρουμε την θέση που μας άξιζε από την αρχή. Είχαμε μια πορεία χρόνων και αυτή είναι ακριβώς θέλω εγώ να δείξω με ορισμένα παραδείγματα, με πράγματα που έχουμε κάνει ήδη στον οργανισμό που δουλεύω, στον τομέα των τεχνολογιών που πρεσβεύουμε. Λυπούμε πολύ που η αποβιομηχάνηση της πόλης έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό που δυστυχώς όλα αυτά που αναπτύσσουν οι επιστήμονες που είδατε εδώ και συνεχίζουν και στο Πανεπιστήμιο και όλη αυτή η έρευνα, τελικά, πολλή από αυτή καταλήγει να βοηθάει, βέβαια, τις επιχειρήσεις του εξωτερικού, όπως βέβαια όφιλε, γιατί η αγορά είναι ελεύθερη, ο κόσμος πλέον δεν έχει σύνορα, αλλά αυτό όμως σημαίνει ότι θα είχαμε τα μέσα να αναπτύξουμε και πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις τοπικά και να βοηθήσουμε και οικονομικά την τοπική κοινωνία στο να αναπτύξει προϊόντα τα οποία μπορούν να έχουν διεθνή εμβέλεια. Και δεν μιλάω βέβαια για τη μαζική παραγωγή που έχει φτάσει πλέον στις χώρες του χαμηλού κόστους, αλλά για προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, τα οποία οι Έλληνες επιστήμονες έχουν όλα τα μέσα και τα εφόδια να τα αναπτύξουν χάρη στην ιδιαιτερότητα της εκπαίδευσης, του μυαλού τους και αυτής όλης της παράδοσης που έχουμε στην ανάπτυξη νέων ιδεών, να τα αξιοποιήσουμε στο μέλλον. Αυτό που εμείς σαν τμήμα και σαν εργαστήριο έχουμε αναπτύξει είναι η συνεργασία με την τοπική βιομηχανία, κυρίως την ελληνική, αλλά και με τη διεθνή, όπως θα δείτε παρακάτω, στο να αναπτύσσουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Μονάδες που έχουν υψηλό βαθμό αυτοματισμού, υψηλό βαθμό τεχνολογίας, για να μπορούμε να λύνουμε πρακτικά προβλήματα και να βοηθάμε στην ανάπτυξη καινοτόμων διεργασιών από διάφορες βιομηχανίες. Το Ινστιτούτο Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων, που βρίσκεται στο ΕΚΕΤΑ, σε συνεργασία με το υπόλοιπο ΕΚΕΤΑ, έχει αποκτήσει φήμη στην ποιότητα κατασκευής των συστημάτων που αναπτύσσει, τα οποία είναι μοντέρνα, λειτουργικά και μπορούν να σταθούν απέναντι σε ανάλογα προϊόντα του εξωτερικού. Οι εργαστηριακές δοκιμές είναι κάτι που βασίζεται βέβαια στην γνώση, αλλά και πιο πολύ στη συστηματικότητα. Και αυτό είναι που διακρίνει ουσιαστικά τον χώρο μας. Ως προς τον υπόλοιπο χώρο, ακούσαμε από τον Πρόεδρο αυτό το κλασικό πρόβλημα της ελληνικής βιομηχανίας, την υποχρηματοδότηση της έρευνας,
η οποία βοηθιόταν στο παρελθόν τουλάχιστον μέσα από κοινά ερευνητικά προγράμματα μεταξύ από το κρατικών φορέων και βιομηχανιών σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα. Αυτό είναι ένα μοντέλο ανάπτυξης, αλλά αυτό που πραγματικά θα ζητούσε κανείς από την ελληνική βιομηχανία είναι να καταλάβει ότι χωρίς καινοτομία και χωρίς να επενδύσει σε αυτήν την καινοτομία και την έρευνα, δεν υπάρχει αύριο. Λυπάμαι που το λέω, υπάρχουν παραδείγματα ελληνικών βιομηχανιών, οι οποίες ακριβώς, και μου έρχεται μια στο μυαλό, επειδή ήταν από το background το δικό μου, των πολυμερών. Υπάρχει ο Πετζετάκης, ο οποίος είχε ένα πρωτοπόρο προϊόν, ήταν πρωτοπόρα βιομηχανία, δεν κατάφερε να αναπτύξει νέες καινοτομίες και η βιομηχανία έσβησε από φτηνές τεχνολογίες, μόλις έληξε η βασική του πατέντα. Αυτά τα πράγματα είναι παραδείγματα που πρέπει να μας ταρακουνήσουν και να σκεφτόμαστε ότι εάν δεν καινοτομούμε συνεχώς, να βρίσκουμε συνεχώς καινούργιες πατέντες, συνεχώς νέα προϊόντα, δεν υπάρχει μέλλον. Αυτό είναι κοινός νους, αλλά αυτό το πράγμα που σας λέω το απλό και απευθύνομαι κυρίως στους νέους, δεν έχει καθιερωθεί στην ελληνική βιομηχανία. Η βιομηχανία, όπως ανέφερε ο Θανάσης προηγουμένως, είχε μια άνθηση τρομερή στη δεκαετία του 60. Τότε ήταν που όλοι ονειρευτήκαμε να γίνουμε χημική μηχανική για να πάμε σε αυτήν ακριβώς την βιομηχανία. Και από εκεί πέρα πήραμε αυτή την ορμή και συνεχίσαμε αυτό που κάνουμε σήμερα. Στην πραγματικότητα όμως, αυτό που πρέπει κανείς να κάνει είναι ακριβώς αυτό που είναι το θέμα του συνεδρίου μας σήμερα, να καινοτομεί. Και αυτό πώς γίνεται? Γίνεται με συστηματική δουλειά, να σχεδιάζεις τα προϊόντα σου με τρόπο αποδοτικό και οικονομικό, να βασίζεσαι στην γνώση που κατέχεις, την επιστημονική γνώση, να χρησιμοποιείς τις νέες τεχνολογίες και στο τέλος να αναπτύσσεις επιτυχημένα προϊόντα. Εγώ θα σας δείξω την αισιόδοξη πλευρά με παραδείγματα, με ακριβώς τεχνολογίες οι οποίες έχουν βοηθήσει την ελληνική βιομηχανία στον χώρο μας. Από εταιρείες που έχουν συνεργαστεί με το κέντρο μας, θα αναφέρω τις χημικές βιομηχανίες Βορείου Ελλάδος, στην ανάπτυξη προϊόντων, στην αξιοποίηση των αποβλήτων, μέσα από ερευνητικά έργα, οι μελέτες των γεωθερμικών ρευστών. Η γεωθερμία αποτελεί για την Ελλάδα ένα σημαντικό παράγοντα ενεργειακής ταυτότητας. Υπάρχει δυναμικό θερμικό το οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε, υπάρχει τεχνολογία και υπάρχουν και έρευνες που πραγματοποιούνται στον χώρο μας για την αξιοποίηση ακριβώς αυτής της γεωθερμίας, της ελληνικής, της χαμηλής ενθαλπίας. Αυτά τα ζεστά νερά στις Σέρες ή στην Μήλο ή στη Χίο. Υπάρχουν περιοχές όπου τα νερά δεν είναι κατάλληλα για υψηλή ενεργειακή αξιοποίηση, αλλά υπάρχουν τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί στον χώρο μας, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά ακριβώς τα γεωθερμικά ρευστά. Στην βιομάζα έχουμε μια σημαντική δραστηριότητα. Πριν καν ανακαλυφθεί τώρα με τον όρο των διεθνών, τον Gold Rush, των βιοκαυσίμων που έχει αυτή τη στιγμή κατακλείσει όλη την Ελλάδα με ολέθριες συνέπειες, γιατί έγινε με άναρχο τρόπο και χωρίς καλό σχεδιασμό και θα είναι το επόμενο αναποδογύρισμα που θα συμβεί στην Ελλάδα. Πέρα από το βιοντίζελ που όλοι ξέρουμε και τα προβλήματά του, υπάρχει η βιομάζα, η οποία πρέπει με κάποιον τρόπο να αξιοποιηθεί. Και σε αυτόν τον τομέα το κέντρο μας έχει παρουσιάσει αποτελέσματα. Όσον αφορά τα νερά, είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας. Χρόνια έχει γίνει έρευνα, έχει βοηθήσει βιομηχανίες, όπως βλέπετε, σε παραγωγή καθαρών νερών, ένα υλικό το οποίο θα είναι για το μέλλον ζητούμενο. Και είναι πολλά ακόμα τα παραδείγματα, δεν θέλω να μείνω σε όλα αυτά, ο χρόνος είναι πολύτιμος. Αυτό που θέλω να δείξω είναι ότι ήδη σε ερευνητικά κέντρα σαν το ΕΚΕΤΑ έχουν αναπτυχθεί τεχνολογίες οι οποίες έχουν αξιοποιηθεί από την ελληνική βιομηχανία και αυτό το πράγμα πρέπει να συνεχιστεί και πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος ποια είναι η συμβολή της έρευνας στην καινοτομία σήμερα. Και αυτή είναι πολύ σημαντική. Ξεκινώντας από τα πανεπιστήμια, δοκιμάζοντας τα ερευνητικά κέντρα και εφαρμόζοντας τη βιομηχανία. Βέβαια, κάτι δεν πάει καλά, όπως ξέρετε, σε αυτό το τομέα, τη σύνδεση όλων αυτών. Και αυτό είναι το ζητούμενο και το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σαν χώρα. Ανέφερε ο πρόεδρος προηγουμένως, ο κ. Ευθυμιάδης, για τα προβλήματα επικοινωνίας και όλα αυτά τα προβλήματα, τα αναποδογυρίσματα που συμβαίνουν, όταν πάει κανείς να σκεφτεί πολύ λογικά και να πει
πρέπει να φτιάξει ένα φορέα, που πρέπει να βοηθήσει τις βιομηχανίες, που πρέπει να κάνει αυτά. Ξαφνικά όλα αυτά ανατρέπονται. Γιατί? Πρέπει να το αναρωτηθούμε πολύ σοβαρά και κυρίως οι νέοι να το σκεφτούν αυτό το πράγμα σήμερα, γιατί κάτι πάει λάθος στη χώρα. Από τα πανεπιστήμια, από τη σύνδεση της παραγωγής με την έρευνα και από την εφαρμογή της έρευνας στην πράξη. Κάτι δεν πάει καλά. Πρέπει να σκεφτούμε ότι το μέλλον μας εξαρτάται από αυτήν ακριβώς τη σύνδεση. Από την ανάπτυξη νέων εργασιών, από την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Έχουμε αναπτύξει, έχουμε βοηθήσει ελληνικές εταιρείες να αναπτύξουν προϊόντα, έχουμε δημιουργήσει εταιρείες τεχνοβλαστούς, οι οποίες είναι επιτυχημένες και βοηθάνε πολύ ωραία τις αμερικάνικες βιομηχανίες. Γιατί? Γιατί αυτοί πληρώνουνε. Δυστυχώς, αυτό είναι το αποτέλεσμα και όταν πρέπει κανείς να χρηματοδοτήσει την έρευνά του, θα απευθυνθεί εκεί ακριβώς που υπάρχουν τα χρήματα. Προσπαθούμε και αγωνιούμε να βοηθήσουμε την ελληνική βιομηχανία να κάνει με το ίδιο πράγμα για αυτούς. Θα μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα αποκλειστικά αν ερχόταν απλώς να αναφέρουν τα προβλήματά τους. Αλλά αυτή η σύνδεση είναι σπασμένη. Έχουμε αναπτύξει συστήματα ενεργειακά, αυτό που ανέφερε προηγούμενος και ο κ. Κωνσταντόπουλος, η ενέργεια θα αποτελέσει την καρδιά για τη χώρα. Και μάλιστα, η νέα φιλοσοφία στην ενέργεια είναι αυτό που ανέφερε ο κ. Λευθετίδης, προσωπική ενέργεια. Η ενέργεια και τα προϊόντα θα γίνονται όλο και πιο προσωπικά. Θα φτάνουμε στο σημείο καθένας να είναι ο παραγωγός της δικιάς του ενέργειας, του δικής του επικοινωνίας και αυτά δεν είναι επιστημονική φαντασία. Είναι το μέλλον, γιατί είναι πιο αποδοτικό και πιο οικονομικό, όπως αποδειχθεί. Για να αναπτύξει κανείς έργα, και αναφέρομαι αυτά γενικά και θέλω να ολοκληρώσω με αυτά λίγο πολύ, πρέπει να έχει πάντα στο μυαλό του την ασφάλεια, την αξία της καινοτομίας, να οργανώνει το χρόνο του, να ξέρει πότε πρέπει να κάνει την κίνησή του και βέβαια να έχει ποιότητα. Αυτά είναι οι τομείς οι οποίοι εμείς προσπαθούμε να καινοτομούμε και να κινούμαστε, ώστε να μπορούμε να κρατάμε το επίπεδο που έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα. Επίσης, πολύ σημαντικό, κάτι που στην Ελλάδα το έχουμε παραμελήσει, είναι το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας και αυτές οι ιδέες που δημιουργούμε, να τις κατοχυρώνουμε κατάλληλα, ώστε να μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε. Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που θα κατέχουν τη γνώση και θα την έχουν κατοχυρώσει όμως κιόλας, όχι μόνο να την κατέχουν. Τέλος, θα αναφερθώ ότι στο κέντρο στηριζόμαστε στις καινοτόμες τεχνολογίες, στις εξειδικευμένες κατασκευές, οι οποίες έχουν υψηλό βαθμό αυτοματισμού και ενσωμάτωση των καινοτόμων τεχνολογιών, προσπαθώντας να είμαστε συνεργάτες με την ιδιωτική πρωτοβουλία και να μπορούμε να αναπτύξουμε αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα που έχουμε εσωτερικά, να τα εφαρμόζουμε στην πράξη, δημιουργώντας νέες επιχειρηματικές δράσεις. Αυτά είχα να πω και ήθελα να πω ότι η Θεσσαλονίκη είναι σε πραγματικά μοναδικό γεωπολιτικό αλλά και τεχνολογικό σταυροδρόμι και το μέλλον μπορεί να είναι πολύ θετικό, φτάνει να το πιστέψουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βουτετάκη. Ο τελευταίος ομιλητής είναι ο κύριος Λεωνίδας Χατζηθωμάς, ο οποίος είναι και αυτός διδάκτορας. Είναι καθηγητής διοίκησης επιχειρήσεων στο Mediterranean College και εκπαιδευτικός συνεργάτης του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Από ό,τι βλέπω και ηλικιακά είναι νεότερος των λοιπόν ομιλητών. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να ακούσουμε πώς βλέπει τα πράγματα αυτά ένας άνθρωπος της νέας γενιάς. Σας ακούμε, κύριε Χατζηθωμά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και από μένα. Είμαι νεότερος νεότερος από τους προηγούμενους και θα προσπαθήσω να δώσω λίγο μια διαφορετική τροπή στη συζήτησή μας, να φωτίσω και κάποιες διαφορετικές πλευρές. Θα παρατηρήσετε ότι γενικότερα η προσέγγιση μου είναι πιο business-oriented. Θα κοιτάξω δηλαδή την δουλειά που θα πρέπει να κάνει η ίδια επιχείρηση και πώς αυτή η επιχείρηση, η επιχείρηση Θεσσαλονίκης και ο ίδιος ο επιχειρηματίας Θεσσαλονίκης θα προσπαθήσει να ξεφύγει από τα τετριμένα και να δημιουργήσει κάτι διαφορετικό, κάτι καινοτομικό.
Βλέποντας τον τίτλο του συγκεκριμένου session, προσπάθησα να αντιληφθώ, να αναζητήσω μέσα μου το τι ακριβώς θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και πού θα έπρεπε να δώσουμε περισσότερη έμφαση. Εκεί παρατήρησα το εξής, ότι ο τίτλος έχει δύο βασικά στοιχεία, τα οποία εγώ θα ήθελα να τα ξεπεράσω και να πάω ένα βήμα παραπέρα. Δίνει έμφαση στην τοπικότητα, μιλάει για τη Θεσσαλονίκη, και επιπλέον είναι αρκετά, θα έλεγα, φετιχιστικός. Με κάποιο τρόπο, δηλαδή, θεωρούμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια οντότητα πέρα από εμάς, η οποία καινοτομεί. Η δική μου, λοιπόν, παρουσίαση θα δείτε ότι έχει μια διαφορετική οπτική γωνία. Βλέπει τους Θεσσαλονικιούς να καινοτομούν, γιατί αυτοί είναι, στην ουσία, οι δρόντες μέσα σε αυτό το σύστημα, μέσα στο οικονομικό ελληνικό σύστημα και γενικότερα το παγκόσμιο. Θα προσπαθήσω λοιπόν να δείξω ότι το άτομο και η επιχείρηση είναι αυτοί που οδηγούν στην καινοτομία και επιπλέον ότι θα πρέπει να σπάσουμε τα σύνορά μας, να βγούμε από την τοπικότητα και να κοιτάξουμε μπροστά, να κοιτάξουμε παγκόσμια. Θα επιμείνω λοιπόν σε δύο βασικά ερωτήματα, γιατί έχω την αίσθηση ότι η ουσία βρίσκεται στην απλότητα. Πρώτον, τι είναι καινοτομία και δεύτερον, πώς θα γίνουμε καινοτομικοί. Το πρώτο ερώτημα, το οποίο βασανίζει πολύ κόσμο και ίσως δεν το αναλύσαμε επαρκώς εδώ σήμερα, προσπαθήσαμε μέσα από διάφορα παραδείγματα να δείξουμε την καινοτομία. Ας δώσουμε και έναν ορισμό, γιατί με βάση αυτόν τον ορισμό θα δούμε ότι μπροστά μας ανοίγονται και άλλοι δρόμοι. Η καινοτομία, λοιπόν, είναι από τη μία πλευρά μια εφεύρεση, μια επινόηση, μια ανακάλυψη. Είναι κάτι καινούριο, δηλαδή, το οποίο προσπαθούμε να επινοήσουμε, να ανακαλύψουμε, να εφεύρουμε. Από την άλλη πλευρά, όμως, είναι και μια διαδικασία, ένα προϊόν, το οποίο θα πρέπει να είναι εμπορεύσιμο ή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον χρήσιμο. Να μπορεί, δηλαδή, η ανθρωπότητα, να μπορεί η επιχείρηση, να μπορεί η οικονομία να το χρησιμοποιήσει. Δεν νοείται καινοτομία που είναι απλά εφεύρεση. Μπορούμε, δηλαδή, να ψάξουμε στο παρελθόν, να δούμε διάφορες έτσι, μεγάλες καινοτομίες, κάποιους ανθρώπους που κουνούσαν τα χέρια τους δένοντας φτερά σε αυτά και στην προσπάθειά τους να πετάξουν. Ήταν μια προσπάθεια να πραγματοποιηθούν εφευρέσεις, οι οποίες ποτέ όμως δεν γίνανε καινοτομίες. Δεν βγήκαν, δηλαδή, ποτέ στην αγορά, δεν γίνανε προϊόντα, δεν μετουσιώθηκαν σε διεργασίες, δεν φτάσαν να είναι καινοτομίες του μάρκετινγκ και της οργανωσιακής διοίκησης. Κοιτάζοντας το παρελθόν, βρήκα μια ρίση η οποία αποδίδεται στον Επίτροπο του Αμερικανικού Γραφείου Ευρέσης Τεχνιών το 1899. Λέει λοιπόν ότι ό,τι θα μπορούσε να εφευρεθεί έχει ήδη εφευρεθεί. Όπως καταλαβαίνετε, έπεσε πάρα πολύ έξω και εδώ θέλω να πω ότι δεν πρόκειται για πραγματικότητα. Δεν το έχει πει πραγματικά, αλλά είναι ένας λαϊκός, ένας αστικός μύθος όλο αυτό, ότι κάποια στιγμή ένας επίτροπος του Αμερικανικού Γραφείου Ευρέσης Τεχνιών είπε μία τόσο λάθος κουβέντα. Δυστυχώς όμως γύρω μου βλέπω να το λένε πολλοί από εμάς. Προσπαθούμε δηλαδή να δραστηριοποιηθούμε στον χώρο των επιχειρήσεων και συνεχώς λέμε ότι τι να προσφέρουμε. Όλα έχουν γίνει, όλα είναι εκεί έξω και εμείς δεν έχουμε να δώσουμε ούτε ένα μικρό λιθαράκι για να πάμε τα πράγματα λίγο πιο μπροστά. Αυτή είναι η συνταγή του λάθους. Είναι η συνταγή αυτών που δεν θα μπορέσουν ποτέ να προσαρμοστούν στη σύγχρονη κοινωνία. Να φέρω ένα άλλο παράδειγμα για να κατανοήσουμε περισσότερο την καινοτομία. Να δούμε δηλαδή ότι πολλές φορές είμαστε τυφλοί και δεν βλέπουμε όλη την αλήθεια. Υπάρχει ένας μύθος που αναφέρεται στους τυφλούς άντρες και τον ελέφαντα. 6 λοιπόν τυφλοί άντρες ήρθαν σε επαφή με έναν ελέφαντα και ο καθένας από αυτούς ακουμπούσε ένα διαφορετικό μέρος του σώματός του. Εκείνος λοιπόν που ακούμπησε στο κυρίως σώμα του ελέφαντα θεώρησε ότι αυτό που έπιανε ήταν ένα τείχος. Κάποιος ο οποίος άγγιξε τους χαβλιόδοντες του ελέφαντα θεώρησε ότι έχει ένα δόρυ μπροστά του και ότι αυτό ακριβώς είναι το οποίο άγγιζε. Κάποιος άγγιξε την προβοσκίδα του ελέφαντα και νόμισε ότι υπήρχε ένα φίδι. Κάποιος την ουρά του και πίστευε ότι είχε μπροστά του ένα δέντρο και κάποιος άλλος διαφορετικά σημεία του ελέφαντα, το αυτί του και πάει λέγοντας. Το νόημα αυτής της ιστορίας ποιο είναι, ότι όταν εμείς ως τυφλοί βλέπουμε ένα κομμάτι της πραγματικότητας και όχι το σύνολό της, πολλές φορές αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα με έναν αρκετά λάθος τρόπο. Δεν μπορούμε να δούμε το σύνολο της εικόνας, δεν μπορούμε να πάμε πέρα από τα τετριμένα και στην ουσία μένουμε στο παρελθόν. Θα πρέπει λοιπόν, για να είμαστε καινοτομικοί, να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε το σύνολο της εικόνας. Να δούμε τον κόσμο παγκόσμια, να αντιληφθούμε τι είναι καινούριο σήμερα και τι είναι παλιό και τι είναι τετριμένο.
Να σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα για το ότι θα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Αυτή είναι η γη όπως την έχουμε στο μυαλό μας εμείς οι Ευρωπαίοι. Στο κέντρο βρίσκεται η Ευρώπη και γύρω-γύρω βρίσκονται όλες οι άλλες ήπειροι. Έτσι να αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι που μένουν στην Ασία. Στο κέντρο βρίσκεται η Ασία και όλοι οι υπόλοιποι βρίσκονται γύρω από την Ασία. Και με αυτόν τον τρόπο αντιλαμβάνεται τον κόσμο η Αυστραλία. Βλέπετε δηλαδή την Αυστραλία να είναι στο κέντρο του κόσμου και ανάποδα σε σχέση με αυτό που εμείς πολλές φορές έχουμε στο μυαλό μας για τον κόσμο να παρουσιάζεται. Αυτό τι μας δείχνει? Ότι και πάλι ο καθένας από τη δική του οπτική γωνία βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Θα πρέπει λοιπόν να έρθουμε στην θέση είτε του πελάτη, είτε κάποιου άλλου από τους stakeholders, όπως ονομάζουμε, ανθρώπους και επιχειρήσεις και φορείς που επηρεάζουν την επιτυχία της επιχείρησής μας και να αντιληφθούμε τη δική τους αλήθεια και να δούμε αν μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να καινοτομήσουμε. Το ότι πολλές φορές εμείς οι Έλληνες μένουμε στο παρελθόν, το ότι κολλάμε σε διάφορα θέματα τα οποία θα έπρεπε να τα έχουμε ήδη ξεπεράσει, έχει να κάνει και με την ίδια την κουλτούρα μας. Σύμφωνα λοιπόν με τον πιο γνωστό ανθρωπολόγο, τον Χόφστεν, που ασχολήθηκε μάλλον με τις κουλτούρες, που ασχολήθηκε με τους διαφορετικούς πολιτισμούς και τα στοιχεία που τους διαφοροποιούν, υπάρχει ένας παράγοντας, ο οποίος ονομάζεται τάση για την αποφυγή της αβεβαιότητας. Υπάρχουν λοιπόν λαοί οι οποίοι θέλουν με κάθε τρόπο να αποτινάξουν από πάνω στην αβεβαιότητα, να αποτινάξουν το ρίσκο, να φύγουν μακριά από τον κίνδυνο και να ζήσουν μια ζωή πολύ πιο ήρεμη. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι λαοί, όπως είναι οι Άγγλοι, όπως είναι οι Αμερικάνοι, όπως είναι οι Σκανδιναβοί, οι οποίοι αρέσκονται και διεγείρονται από την αβεβαιότητα. Ψάχνουν συνεχώς να βρουν καινούργιες προκλήσεις, συνεχώς προσπαθούν να κυνηγήσουν το ρίσκο και αυτό, ξέρετε, συνδέεται πολύ συχνά και με την ίδια την καινοτομία. Έρευνες λοιπόν έχουν δείξει ότι οι λαοί οι οποίοι δεν φοβούνται την αβεβαιότητα, όπου χαρακτηρίζονται ως λαοί χαμηλής τάσης αποφυγής αβεβαιότητας, καινοτομούν πολύ πιο συχνά. Καινοτομούν συνεχώς. Λαοί όμως, όπως ο δικός μας, που θα δείτε σε αυτόν εδώ τον πίνακα, ότι είμαστε οι πρωταθλητές παγκοσμίως σε αυτό το στοιχείο, βλέπετε ότι τοποθετούμαστε κάπου εκεί μόνοι μας, φοβισμένοι, βλέποντας μια πραγματικότητα που μας ξεπερνά. Αυτό λοιπόν που προτείνω είναι να πάρουμε αυτό το μικρό καραβάκι μας από εκείνη τη θάλασσα την μοναχική και να πάμε να το βάλουμε μαζί με κάποιες άλλες χώρες οι οποίες δεν φοβούνται καθόλου το να καινοτομήσουν, το να δουν στα μάτια το διαφορετικό, να το υπερνικήσουν και να ξεφύγουν από καταστάσεις οι οποίες τους κρατούν πίσω. Πώς λοιπόν θα γίνουμε πιο καινοτομικοί? Το δεύτερο απλό ερώτημα. Και εδώ φυσικά δεν υπάρχει μια απλή απάντηση. Εγώ θα προσπαθήσω να δώσω τη δική μου οπτική γωνία. Όπως σας είπα, η δική μου οπτική γωνία είναι από την πλευρά των επιχειρήσεων. Πώς λοιπόν οι Θεσσαλονικείς, πώς οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εδώ πέρα, πώς οι επιστήμονές μας, πώς οι διάφοροι άνθρωποι που ασχολούνται με την τεχνολογία θα μπορέσουν να καινοτομήσουν. Φαίνεται ότι παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις οι οποίες καινοτομούν είναι αυτές που εντάσσονται μέσα σε παγκόσμια δίκτυα καινοτομίας. Δεν προσπαθούν δηλαδή απομονωμένες στην περιοχή τους, στη χώρα τους, στην πόλη τους να καινοτομήσουν. Προσπαθούν να ρίξουν τα τείχη, να ορθώσουν, να δημιουργήσουν γέφυρες και τελικά να φτάσουν κοντά σε άλλους λαούς, σε άλλες νοοτροπίες, σε μια διαφορετική λογική. Εταιρείες όπως αυτές που σας παρουσιάζω στη διαφάνεια, που είναι μερικές από τις 500 πιο σημαντικές, πιο ισχυρές εταιρείες στον κόσμο, δεν καινοτομούν πλέον με το παλιό πρότυπο. Προσπαθούν να ανοιχθούν στις ιδέες, προσπαθούν να ακούσουν τι υπάρχει εκεί έξω. Ποιους ακούνε τώρα? Βλέπουμε ότι πολύ συχνά ακούν τους συνεργάτες τους. Συνεργάζομαι δηλαδή με πολλές επιχειρήσεις που προέρχονται από άλλες χώρες, προσπαθούν να αφουγκραστώ την καρδιά εκείνης της χώρας, προσπαθώ να κατανοήσω την κουλτούρα της, προσπαθώ να δω με πιο διαφορετικό τρόπο αυτοί οι άνθρωποι αναπτύσσουν τις επιχειρήσεις τους. Ακούμε τους πελάτες. Πολύ συχνά βλέπουμε εταιρείες, σχεδόν πάντα μάλλον από αυτές τις 500 ισχυρότερες του κόσμου, να αναπτύσσουν το site τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί ο κάθε πελάτης να το γεμίζει με ιδέες. Έχεις μια ιδέα, θες να μας βοηθήσεις, αγαπάς το προϊόν μας, έλα και πρότεινε αυτή την ιδέα. Οι πελάτες λοιπόν είναι το δεύτερο σημαντικότερο, η δεύτερη σημαντικότερη πηγή πληροφόρησης, πηγή ιδεών. Και οι πελάτες είναι αυτοί που πολύ συχνά θέλουμε να ικανοποιήσουμε, άρα ξέρουν πολύ καλύτερα και ίσως και από εμάς.
Ύστερα είναι οι σύμβουλοι, είναι οι ανταγωνιστές μας, είναι διάφορα associations και είναι φυσικά και το πανεπιστήμιο. Μέσα στην ίδια την επιχείρησή μας είναι τα κλασικά που γνωρίζουμε, το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, οι ίδιοι εργαζόμενοι μας που θέλουμε πάντοτε να τους ακούμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι το παλιό μοντέλο έχει ξεπεραστεί. Ποιο ήταν το παλιό μοντέλο? Έχω μέσα στην επιχείρησή μου έναν επιχειρηματία, ο οποίος έχει χρήματα και μπορεί να χρηματοδοτήσει μια έρευνα, μια εφαρμογή, την οποία θέλω να βγάλω στην αγορά. Στη συνέχεια, έχω τους ανθρώπους αυτούς που επινοούν, αναπτύσσουν μια εφεύρεση. Έχω το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης και έρχεται στο τέλος το τμήμα marketing που προσπαθεί αυτό που αναπτύξαν αυτοί οι άνθρωποι να το βγάλει στην αγορά, να το πουλήσει και πολλές φορές κατηγορείται το marketing ότι προσπαθεί να το επιβάλλει χωρίς να υπάρχει και η σχετική ανάγκη. Σήμερα αλλάξανε τα πράγματα. Κάποιος επινοεί, κάποιος εφευρίσκει μια ιδέα. Αναζητά λοιπόν να βρει ένα χρηματοδότη. Αυτός ο χρηματοδότης δεν σημαίνει ότι αναγκαστικά πρέπει να εντάσσεται μέσα στην ίδια την επιχείρησή του. Μπορεί, αν η ιδέα του είναι τόσο φιλόδοξη, ώστε να πιστεύει ότι θα το αποφέρει πάρα πολλά χρήματα και θα αποφέρει πολλές, πολλές πωλήσεις, υψηλές πωλήσεις, τότε να βγει έξω, να βγει έξω στην αγορά. Υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις που δίνουν τα λεγόμενα venture capitals, να διεκδικήσει αυτά τα κεφάλαια. Και στη συνέχεια θα αναζητήσει και μια άλλη επιχείρηση, η οποία μπορεί να βρίσκεται και μέσα στην ίδια την επιχείρηση, δεν σημαίνει ότι αναγκαστικά πρέπει να είναι από έξω, ώστε να διαμορφώσει, να προσαρμόσει αυτό το προϊόν, αυτή τη διαδικασία, αυτή την υπηρεσία στις ανάγκες της αγοράς, στις ανάγκες της γενικότερης οικονομίας. Αυτές οι διαφορετικές ομάδες επιχειρήσεων, να το πούμε, ή επαγγελματιών, έχουν μια διαφορετική δουλειά να επιτελέσουν. Καταρχάς είναι ο εφευρέτης, ο οποίος προσπαθεί και εσωτερικά στην επιχείρησή του, μέσα από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, αλλά και εξωτερικά με όλες αυτές τις επαφές, τις οποίες θα πραγματοποιήσει με πελάτες, ανταγωνιστές, συνεργάτες, να γεννήσει αυτή την ιδέα. Δεύτερον είναι ο μετατροπέας. Είναι μια εταιρεία marketing, είναι μια εταιρεία η οποία ξέρει πολύ καλά την αλυσίδα προμηθειών, ξέρει καλά το δίκτυο διανομής και εσωτερικά της αυτή η εταιρεία προσπαθεί να χτίσει το προϊόν, αλλά και μέσα από τις σχέσεις, μέσα από τις διάφορες εμπορικές και επιχειρηματικές σχέσεις που έχει αναπτύξει, να δώσει μια εικόνα στο προϊόν, η οποία θα το κάνει να είναι επιτυχημένο. Ο χρηματοδότης και αυτός εσωτερικά προσπαθεί να βρει τα κεφάλαια, αλλά μπορεί να ζητήσει μια βοήθεια από εταιρείες οι οποίες δίνουν τα λεγόμενα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, τα venture capitals, όπως είπαμε και πριν. Και τελικά ο μεσίτης. Υπάρχουν τεράστιες επιχειρήσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν πάει στις λεγόμενες χώρες BRIC, Brazil, India, Ρωσία και China, στις οποίες συνεχώς ψαρεύουν, όχι σε θολά νερά, σε καθαρά νερά, προσπαθούν να βρουν καινούργιες ιδέες, καινούργιες επιχειρηματικές ευκαιρίες και εκεί να δραστηριοποιηθούν. Όλο αυτό το σύστημα λοιπόν βλέπουμε ότι φτιάχνει παγκοσμίως τεράστια δίκτυα. Και το δίκτυο είναι ένας τρόπος για να απεικονίσουμε τη σημερινή οικονομία. Ξεφεύγουμε από εκείνα τα γραμμικά μοντέλα και πηγαίνουμε στα δικτυακά μοντέλα. Τεράστια δίκτυα τα οποία δεν μπορούμε να τα αγγίξουμε μόνοι μας. Είναι πολύ δύσκολο εμείς, περιχαρακωμένοι στα σύνορα της πόλης μας, να μπορέσουμε να καινοτομήσουμε. Πρέπει να βγούμε πέρα από αυτά τα σύνορα, να συνεργαστούμε και με άλλες χώρες, με άλλους πολιτισμούς, για να μπορέσουμε να είμαστε παγκοσμίως καινοτόμοι, παγκοσμίως πρωτοπόροι. Βλέπετε το παράδειγμα της Boeing. Πόσες διαφορετικές χώρες, πόσες διαφορετικές πόλεις, πόσα διαφορετικά εργοστάσια παράγουν το κάθε ένα από τα εξαρτήματα αυτού του αεροπλάνου. Δεν έχει περιοριστεί στην χώρα της. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα προϊόντα. Θα μου πείτε, αυτό είναι πολύ ακριβό, ένα πολύπλοκο προϊόν, είναι λογικό να παράγεται σε πολλές διαφορετικές χώρες. Τα παπούτσια της Nike παράγονται, το κάθε κομματάκι παράγεται σε μια διαφορετική χώρα. Γιατί ψάχνουν να βρουν τις ευκαιρίες και ψάχνουν να βρουν καινούργιες ιδέες. Και τελειώνοντας, να πω ότι πρέπει να ανοίξουμε τα φτερά μας προς τα έξω, πρέπει να ανοίξουμε τα φτερά μας προς το εξωτερικό και θα πρέπει κυρίως να κοιτάξουμε προς τις χώρες του BRIC. Βλέπετε για παράδειγμα εδώ την Κίνα, την Ινδία, τη Βραζιλία και την Ρωσία. Τις BRIC, οι οποίες είναι
το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν τους πολύ πιο μπροστά από όλες τις υπόλοιπες χώρες. Βλέπετε δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή παράγουν πολύ περισσότερο, κοντεύουν να ξεπεράσουν και την Ευρώπη. Η Αμερική ακόμα βρίσκεται πολύ μπροστά, αλλά σε λίγα χρόνια φαίνεται ότι θα είναι το μέλλον. Πρέπει να συνεργαστούμε με αυτές τις χώρες, πρέπει να ανοίξουμε τα φτερά μας εκεί και όχι φυσικά αναγκαστικά ως γενικότερα πολιτεία, αλλά και ως επιχειρηματίες, μεμονωμένα και ως άτομα, ως επιστήμονες. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Χατζηθωμά. Πάμε τώρα σε ερωτήσεις. Αν υπάρχουν μερικές ερωτήσεις, νομίζω έχουμε. Πού είστε, κυρία Ραλιό? Παίρνουμε ερωτήσεις. Ναι, ήταν μία κυρία εκεί που είχε σηκώσει νωρίτερα το χέρι. Ναι, ναι. Εσείς. Μάλιστα. Μπράβο, μπράβο. Εγώ ρώτησα για το... Να, πάρτε αυτό, πάρτε. Εδώ, εδώ, ορίστε, ορίστε. Πού το πας? Εκεί, εκεί στην κυρία πίσω, κάτω, κάτω. Πώς να την περιγράψω? Μία, δύο, τρεις σειρές από το τέλος. Εσείς δεν σηκώσατε το χέρι νωρίτερα, κυρία? Εσείς, εσείς. Δεν θέλετε να ρωτήσετε? Μήπως... Α, να το. Ναι, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο, τον επιχειρηματία της Φεδεστού, που μας τα είπε πάρα πολύ ωραία. Μας είπε για τα λάθη, για εσάς, εσάς την απευθύνομαι, μας είπε για τα λάθη του παρελθόντος και τον ηγετικό ρόλο που είχατε σε όλο το βιομηχανικό κλάδο, τέλος πάντων. Και λυπάμαι πολύ που ναι, μεν απολογίστε και μας λέτε για όλα τα λάθη που κάνατε εσείς και τι πρέπει να κάνουμε εμείς, αλλά σαν να αιωρείτε ότι όλα αυτές οι προσπάθειες που γινόταν και όλα αυτά τα λάθη που γίνανε, να πούμε του πάγκαλου, μαζί τα φάγαμε όλοι. Εσείς τι κάνατε τότε? Εμείς μας δίνετε το κουράγιο να συνεχίσουμε και να κάνουμε πράγματα. Εσείς που ήσασταν ο επιχειρηματικός κόσμος της Θεσσαλονίκης, τι κάνατε? Γιατί δεν τα λέγατε στα κανάλια όπως τα λέτε τώρα ή στις τηλεοράσεις, στα περιοδικά, να τα ακούσει ο κόσμος, να τα μάθουμε, να ξέρουμε τι γίνεται, να επαναστατήσουμε, να. Δηλαδή, γιατί κρυβόταν όλα αυτά και ξαφνικά ανακαλύπτονται τώρα όλα και βλέπουμε το λάθη του παρελθόντος? Αυτό εγώ έχω ένα παράπονο ως νέας επιχειρηματίας της πόλης και που ασχολούμαι με την εκπαίδευση και στεναχωριέμαι. Είμαι πιο οραματίστρια ως δασκάλα, τέλος πάντων. Εγώ σας συγχαίρω για το χώρο στον επιχειρηματικό, αλλά πραγματικά και σέβομαι την ταπεινότητα για τα λάθη που είπατε, που κάνατε, αλλά δεν σας... σαν να μην σας το συγχωρούμε εμείς οι νέοι, καταλάβατε τι θέλω να πω? Έπρεπε να είστε πιο δυναμικοί και να μας δώσετε και εμάς τώρα το πρότυπο και το παράδειγμα να συνεχίσουμε. Εμείς θα τα κάνουμε δηλαδή για εσάς. Εγώ έτσι νιώθω. Και ήθελα να το βγάλω αυτό προς τα έξω. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ναι, δεν ξέρω πόσο πιο καθαρά μπορούσα να πω ότι οι φορείς δεν συνονοούταν μεταξύ τους, πόσο πιο καθαρά ότι βλέπαμε καερέκλες. Και αυτό, άρα πιο καθαρά δεν μπορούσε να ελεγχθεί αυτό. Αυτό το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι όμως, το πιο ελπιδοφόρο από αυτό, το οποίο και με αφορά, διότι καμιά φορά χρησιμοποιούμε λίγο και τον πληθυντικό μεγαλοπρεπίας. Αυτό που με αφορά είναι ότι, και όσον με αφορά, είναι ότι σήμερα είμαι εδώ ανάμεσα σε νέους και παίρνω δύναμη από τους νέους και από τους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές των νέων, για να πω ότι δεν είναι αργά, ότι υπάρχει ελπίδα και ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εσείς πρέπει να ενθαρρύνετε ανθρώπους που, σαν εμάς, που μπορούν να πούν την αλήθεια και ταυτοχρόνως έχουν και κάποια ενέργεια να την βάλουν στο τραπέζι. Ερώτηση. Δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, οπότε κάνουμε ένα διάλειμμα για τον μπουφέ. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.